έχετε κάνει αυτή την εκπομπή, με αφήνετε κάτι Παρασκευές μόνο μου. Τώρα σήμερα είμαστε εδώ πέρα τρία άτομα. Ο Κόλκας δεν είναι πάλι εδώ. Ωραία, ευτυχώς είναι ο Γιαννούλης. Εντάξει. Χρόνια πολλά, Γιάννη Γιαννούλη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνος Μανολάκης είναι εδώ. Νίκος Μοσκοβίτης, όλοι. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εντάξει. Γιατί σημασία έχει να είναι όλοι διαθέσιμοι τώρα. Ναι. Όλα τα άλλα δεν παίζουν ρόλο. Υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Έτσι, σωστά. Μπράβο. Βάθος πάγκου έχουμε. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, παιδιά. Γιάννη Γιαννούλη, να χαίρεσε το όνομα και το επίθετο. Ευχαριστούμε. Είναι η πρώτη εκπομπή του 2019 χωρίς τον κολλητό σας, τον Κόλκα. Ναι. Ο οποίος, να του πούμε περαστικά. Ναι, ναι. Περαστικά. Έχει αυτή την κόλληση, αυτή την αρρώστια που μόνο για αυτόν κάνει καλό. Μπορεί να χάσει καμιά δεκαριά κιλά. Έχετε καταλάβει περίπου δύσκολα τι είναι. Εντάξει. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Houston, we have a problem και τέτοια. Από την NASA κατευθείαν. Κατάλαβα. Και εμείς στέλνει μηνύματα, δεν χρειάζεται. Θα ασχοληθούμε μαζί του. Είναι μια μπασκετική εκπομπή. Έτσι. Μηνύματα, στείλει καμιά φωτογραφία, μη στείλει. Από το χώρο του πόνου. Έλα, Σταύρε, τι κάνεις. Πού είναι εκείνη η λεόλη στη Θεσσαλονίκη, ερωτική και αυτά. Δεν μπορώ. Όπα, τι έγινε, πέφτει το μικρόφωνο. Εδώ δεν πέφτουμε, μόνο ανεβαίνουμε. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι. Σφακιανάκης. Έτσι. Τι γίνεται. Καλά, αγόρι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Τα πράγματα πολύ καλά. Άσπρα. Χιονισμένα. Άσπρα πολύ. Πέρασαμε ωραίες διακοπές. Ωραία. Ήμασταν δυναμικοί. Σημαντικό αυτό. Δεν ξεκουραστήκαμε, αλλά ήταν η πιο όμορφη κούραση. Α, οκ. Okay. Ο καθένας για τους λόγους του. Είχαμε αγωνιστικά εδώ πέρα πολύ μπάσκετ. Γιατί και, μπάλα... και εξαγωνιστικά είχαμε. Και εξαγωνιστικά είχαμε. Παράπονο δεν έχουμε. Περιμένουμε τώρα να γίνει τηλεφωνική γραμμή επικοινωνία. Πώς το λένε, ρε. Ποια, ρε. Θα πάρει ο Πρίγιοβιτς τηλέφωνο να μας πει τι έγινε. Ναι. Ρε φίλε, γιατί... δηλαδή, θα σου πω λέω κάτι. Εντάξει. Μέχρι και εγώ που έχω το site. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα. Πρέπει να το αναλύσουμε γιατί θέλουν. Όχι να το αναλύσουμε, να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Για τον Πρίγιοβιτς. Σαν, πρώην αθλητής που ήμουν εγώ, που έχω ζήσει όχι τόσα χρήματα, που έχω ζήσει παρόμοια κατάσταση. Ναι. Θα το πω έτσι, μπαμ, τώρα να ξεμπερδεύουμε γιατί όλο για τον Πρίγιοβιτς μιλάμε. Είναι το top 1, το top 3 θέματα στο top 3 θέματα της πόλης. Το Γουάρντα ένα μήνα πριν μέχρι να συνέρθει το παιδί, συνήρθε και μόλις συνήρθε κατευθείαν έχουμε άλλα. Ναι. Αλλά έτσι είναι ομάδες, έτσι είναι μεγάλες ομάδες, μεγάλα κλαμπ. Και αυτά είναι τα προβλήματα που, ξέρω εγώ, πρέπει να υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι να τα λύνουν. Θα είχες πάει ήδη εσύ. Ναι. Μπράβο. Γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, όχι, ναι, δεν ναι είναι. Θα σου το πω με μαθηματικά για να καταλάβεις. Του έρχεται, τον παίρνω τηλέφωνο ο μάνατζερ και τον λέει: έχεις αυτή την πρόταση. Έχουμε δηλαδή αυτή την πρόταση. Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ πόσα παίρνω, παίρνει ένα εκατομμύριο. Ένα. 200. Κάπου τόσο. Ναι, παίρνει. Ναι. Άμα μείνει 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ, με διπλάσια, με 200% αύξηση. Ναι. Που πάει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Σε 4 χρόνια πόσα θα πάρει. 10. Ούτε τα μισά. Με λίγα λόγια, τα 10. Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στα 10. Θα φάει το 1,5 γιατί είναι και σερβομπόι, ξέρεις, οι Σέρβοι έχουν ένα ναι θέμα ποιος την έχει πιο μεγάλη την τσέπη. Ναι, τη διάθεση. Τα λεφτά είναι η ζωή τους, δηλαδή... Δεν τους κατηγορώ. Το έζησε, όχι, ποιος απλώς έχει πιο μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, απλώς κάποια τέλος στιγμή το παρακάνουν δηλαδή, και... Πόσα λεφτά έχεις εσύ, πόσα ναι λεφτά έχεις εσύ. Τώρα στην προκειμένη όμως. Ωραία, θα φάει το 1,5 εκατομμύριο, συγγνώμη στη διακόπτω λίγο, τώρα που έχω και ρυθμό. Θα φάει το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Θα αγοράσει και δύο αμάξια, θα πάρει και στη μάνα του μπάτερ. 5 εκατομμύρια θα του μείνουν στο τέλος. Θα του μείνουν, όχι, θα του μείνουν 8. Ναι. Τα 8 τρώγονται. Πολλά λες, από τα 10 8 τρώγονται. Τρώγονται τα 8 εκατομμύρια. Τρώγονται, λοιπόν. Γιατί θα πάει να ανοίξει ένα κλαμπ εκεί στο Βελιγράδι. Γιατί... Θα σε ψηρήσει και άτσα από εδώ. Έχει γίνει κάτι μαγκιόρια. Πάρει κάτι γατάκι. Λίγο το κλαμπ. Ωραία, τα 8 τρώγονται. Τα 25 δεν τρώγονται. Οπότε το λέει. 25 θα φά τα 10. Είναι η γυναίκα του, είναι παντρεμένος, έτσι δεν είναι. Ναι. Με βέρα κανονικά, ναι, όχι γκόμενο τέτοιο. Βέρα. Και πολύ σοβαρός λένε οι πληροφορίες. Και? Πολύ σοβαρός, δηλαδή είναι η γυναίκα του, τέλος. Δεν μου, έχει... Εντάξει, σε λίγες μέρες θα το δείτε και αυτό. Θα το μπουμπουνίσω και αυτό στο gpavlapoint.gr. Αλλά θέλω πρώτα τη φωτογραφία με το Αχμπαντάχμεθ που λένε την ομάδα αυτήν. Αλίτιχάντ. Μόλις, θα το μπουμπουνίσω και αυτό. Αλίτιχάντ, η οποία είναι... Άμα πέσει η κατηγορία, ναι, εγώ μόνο εκεί είναι το κόλλημα. Άμα είναι γκαραντί τα χρήματα ή όχι. Γιατί θα έχει ρήτρα υποβιβασμού. Άκουσε με. Άμα δεν είναι γκαραντί τα χρήματα, δεν θα αφήσει τον ΠΑΟΚ
για να πάρει 5 εκατομμύρια. Εσύ κάπου άκουγα ότι αυτοί θα δώσουν φέτος 80 εκατομμύρια. Έχει δώσει ήδη 10 εκατομμύρια. Άλλα 10 το Πρίγκοβιτς. Μπάλα είναι. Νομίζω και ο Ροντρίγκες τα ίδια λεφτά πήρε. Μπάλα είναι. Ναι, ναι, οκ. Απλά προφανώς θα πάρουν και άλλους παίχτες για να μείνουν κατηγορία. Λογικά θα μείνουν με τέτοιες προσθήκες. Άμα τσακωθούν, κάνουν, ράνουν, υπάρχουν 1000. Δεν ήταν στη μέση να πει. Να πει ο προπονητής, εγώ είμαι καλυμμένο. Συγγνώμη κιόλα. Είμαστε καλυμμένοι. Άρα, άμα είναι για ένα συν. Άμα πέσουμε κατηγορία, δεν μετράει. Σιγά, β' εθνική θα δώσουν τώρα 5,5 εκατομμύρια. Λογικά, λογικά τώρα, ξανανεύουν. Τώρα οι Άραβες αυτοί έχουν πετρέλαιο, μπορεί να τα δώσουν. Ναι. Να ξανανεύουν. Αλλά. Υπάρχουν τέτοιες ρήτρες. Άμα πέσουν κατηγορία, άμα υπάρχουν τέτοιες ρήτρες, τι θα κάνει. Θα πάρει. Δεν είναι. Θα το ρισκάρει αυτό, λέμε. Όσο πιο μεγάλος είναι ο επενδυτής, δεν λέω το κλαμπ. Δηλαδή τώρα ο Αμπράμοβιτς που είναι στην Τζέλσι. Ναι. Αλλιώς σου μιλάει αυτός, αλλιώς σου μιλάει ένας σε μια γερμανική ομάδα, ο πρόεδρος, η διοίκηση. Ναι, ναι, ξέρεις, ναι, αυτοί ναι, είναι ναι. εκτελεστές. Το πιάσεις. Ναι. Δηλαδή ο Άραβος. Έχουν, που το, έχουν το χρήμα Θεό ναι. τέλος. Τα πει, αν τον είδα στο βίντεο, πως έσκησε την μπλούζα και βάλει στο τύμπανο. Ναι. Τέτοιο πάθος. Τέτοιο τον θέλω. Ναι. Μπορεί να μην ξέρει με τα γκολ. Όχι. Δηλαδή μπορεί να μην του δείξαν ότι δεν ξέρει να τριπλάρει ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω αυτό. Γιατί έτσι γίνονται στους παράγοντες που είναι λίγο άμπαλοι. Δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ άμα δεν ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα λεφτά υπάρχει επιταγή κατατεθειμένη στην Ελβετία, γιατί έτσι θα γίνει. Δεν γίνεται ένα συν ένα με buyout και ναι. ΠΑΟΚ Άρης τις παλιές καλές εποχές με buyout 70 εκατομμύρια γίνεται. Mm-hmm. Όχι, λέει, το μηδενικό και ήταν 700.000. Γιατί με γόμα τον έπιασε το ένα μέσα στα γραφεία. Ναι. Έσβηνε με γόμα. Του Μπαλογιάννη του συμβόλαιο. Άιντε. Χρόνια του πώς πολλά. Πήγε. Γιώργος, Γιώργος, συγγνώμη. Ναι. Ο Μπάλο Τζόρτζ, αν το πούμε γι' αυτό, θα με σκίσει. Το επίθετο του γιορτάζω. Μπάλο μην ακούς Γιώργιο Μπαλογιάννης. Είχε ξαφνικά ένα είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί έπρεπε να υπογράψει πρώτο ο γιος και μετά έπρεπε να υπογράψω εγώ. Ναι. Γιατί ήταν αυτός ο αρχηγός και εγώ ο υπαρχηγός. Και νομίζω σε δραχμές είχε buy out 90 εκατομμύρια. Ναι. Okay. 90 εκατομμύρια. Και τι έχει γραφτεί, 900 εκατομμύρια. Και γράφτηκε ένα μπροστά και σβήσει και το μηδέν πίσω. Δηλαδή είναι ο Γιαννακόπουλος και στέλνει στην τράπεζα, 190. Όχι σε παρακαταθέων και δανείων, παρακαταθέων και δανείων, 19 εκατομμύρια 19. Και ένα δώρο, 20. Άπλας. Δηλαδή 20. Άπλας. Ρήτρα. 20 όχι, αυτό με τη ρήτρα, άμα μπουν τα λεφτά, δεν σε καλούνε. Δεν πας να τα πάρεις, γιατί αυτό θα προσπαθήσουν τώρα στον ΠΑΟΚ. Είναι κλειστές τράπεζες, το Αγιανιού και η Μάιν τώρα. Κάτι αργίες έχουν. Μόλις βρουν αυτοί ο Έλληνας, ο δικηγόρος που έχουν κάτι παρακατευθέτει, θα πάνε τα βάλουν εκεί πέρα. Ναι. Και δεν ρωτάνε. Δεν σε ρωτάνε. Είναι μα γι' αυτό και είναι η ρήτρα. Αυτό είναι η ρήτρα. Άμα καταβάλει τα. Έτσι έγινε με τον Μπαλογιάννη και ο Μπαλογιάννης έφυγε. Και ήρθε ο Λιαδέλης. Ναι. Τη χρονιά του ναι, πάτε ναι, ναι. Σηκώθηκε και έφυγε ο. Εντάξει, ο Μπαλογιάννης τώρα έκανε ένα συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ πολύ δυνατό, πολύ καλό. Αλλά έχουν κλείσει τον Λιαδέλη 6 μήνες πριν. Ναι, άλλο και άλλες ιστορίες και αυτές τώρα θα γραφτούν και αυτές στο G-Point, παιδιά. Ναι, γράψε, ποιος έκανε διατάσεις στον Παναγιώτη, τον Λιαδέλη, τον κομιτό. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ναι. περίπτωση, 25, εγώ σου λέω και να μην μείνει 4,5 χρόνια. Κατάλαβες, θα φάει τα 5, χρόνια, θα φάει τα 5 ρε. Ναι. Θα είναι 32 δηλαδή χρονών, εγώ όταν υπέρεψα το τελευταίο μου συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το υπέρεψα 24 χρονών. Και λέω 28 χρονών, θα παίξω ένα χρόνο τζάμπα Κολοκοτρώνης, 29 και θα το κόψω μετά. Ναι, έτσι είπα. Με κοίταζε η μάνα μου, λέει. Και τι θα κάνει, παιδάκι, με μάνα μου τώρα. Τι θα κάνει. Α, γύρω στην καρδίτσα. Τι θα κάνω, μα να πάρω τόσα λεφτά, λέω. Τι θα κάνω. Πάω παρατραχτέρ, μετά πάρω χωράφια. Ναι. Μάλιστα. Στα 25, μιλάμε για πολύ χαρτί. Είναι πάρα δηλαδή, πάρα το 25 πολλά. Είναι 10 δις. Μπίλι, που θυμάσαι που είσαι τη ηλικία μου. 10 δις. 10 δεν είναι, είναι πιο λίγα. 8, ναι. Εκεί, κοντά εκεί, στα 9, 8, κοντά στα 8,5 με 9 είναι. Ναι, έτσι, το 2-3-3. Καλά είναι, περνάς αυτά, κουτσοβολεύεσαι. Κοίταξε, Γιάννη. Τι σκέφτεται ο παίχτης, παιδιά έχει, παιδάκια έχει. Δεν ξέρω, νομίζω. Ότι ναι, έχει μια κόρη, ναι, κόρη, βέβαια. Τουλάχιστον αναγνωρισμένο, δεν θα πάει να χώσει 2 εκατομμύρια στην κόρη μόλις γίνει 18 χρόνια, γιατί ξέρεις, με τόσα λεφτά παθαίνεις ένα χάζημα. Όσο να είναι. Μπιλή, παθαίνεις ένα χάζημα με τόσα λεφτά. Λέει, κάτσε εξασφαλίζω ό,τι βλακεία και να κάνω. Συγγνώμη, με φεύγουν, δεν είμαι κουρασμένο. Α, να ευχαριστήσω τους τζαμπατζίδες από το Messenger που με στείλαν σήμερα για τη γιορτή μου. Όλοι οι τζαμπατζίδες, κούτρα, oh my god, Mark Zuckerberg. Και τυποποιημένο μήνυμα, αυτό που στέλνουν σε 30 Γιάννηδες. Αυτό που στέλνετε και το λίγο τον μπασκιμπαλίστα, τον Άγιο Βασίλη, να καρφώνει ανάποδα. Τέλει, καταλάβατε εσείς. Σε όσο απάντησα, δεν ήθελα να απαντήσω. Είστε, ξέρετε τι είστε. Να τελειώνει στο τέλος. Οπότε, λέει η γυναίκα μου,
Πόσα χρόνια είναι παντρεμένος. Η κόρη τώρα είναι 4-5 χρονών και έμεινε έγκυος αυτήν. Παντρεύτηκαν μετά. Εκεί 4-5 χρόνια παντρεμένος. Όλα τα λεφτά δηλαδή. Έχει μαζέψει κανένα δίφραγκο τώρα. Την προωθήσει λίγο, Γιάννη, για μια τραγουδίστρα, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Λέω για το σπάσιμο. Στα χωρίσματα. Ναι, θα πάρει μια δεκάρα. Θα πάρει μια διατροφή τώρα για μια 100.000 το μήνα. Ναι. Άρα πιο χαρούμενη είναι η γυναίκα του Πρίγιοβιτς και όχι ο Πρίγιοβιτς. Πάντα είναι οι γυναίκες των παιχτών, είναι ευλογημένες. Θα τον πρίζει τώρα η γυναίκα του, φαντάσου τι θα του λέει. Φαντάσου τι θα του λέει τώρα. Να πας και τι θα μείνεις εδώ στον ΠΑΟΚ τώρα και εκεί είναι 25 εκατομμύρια. Και... Είναι τέτοια τα χρήματα. Ποιο προτάσμα τώρα που μου λες. Φίλε, μιλάμε τώρα για λεφτά τώρα. Δηλαδή, 4 γενιές, 5 γενιές. Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Για πρώτη φορά, όταν φεύγει ένας τέτοιος παίκτης, γιατί εντάξει, παίκτης τον Πρίγιοβιτς είχαμε χρόνια να δούμε έτσι, δηλαδή να δεθεί έτσι τόσο πολύ με ο κόσμος, να γουστάρει με αυτόν. Αυτό δεν έχει. Δηλαδή έφυγε πέρσι ο Τσίμηρο, έφυγε πρόπερσι ο Ροντρίγκες. Δηλαδή, δεν ήταν σαν τον. Μιλάμε για τη δημοφιλία που έχει στον κόσμο. Σαν τον Γκαρσία, α πούμε, ένα πράγμα. Μπράβο. Ωραία. Δεν φτάνει. Είναι η πρώτη φορά. Όχι, δεν φτάνει, συμφωνώ. Και ο Γκαρσία το ίδιο θα έκανε. Είναι η πρώτη φορά. Και όπως έκανε για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι, το καταλάβαμε. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχε άλλες προτάσεις. Γιατί κατά λάθος ήμουν μέσα εκεί, χωρίς να ξέρω. Χρειαζόταν η μεταγραφή του. Δεν ήταν ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Μέτρησε το χρήμα. Μέτρησε το χρήμα. Ναι, καλή... Αυτό που θέλω να πω για τον Πρίγιοβιτς είναι ότι αν δούμε λίγο απόψη social media και αυτά από ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ένα στους δύο, που για μένα είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, λένε ρε παιδιά, τόσα λεφτά περί τι να κάνει, θα πάει εκεί. Που άλλες φορές μπορεί να έλεγαν ότι πουλήθηκε, ότι ξέρω εγώ, μας ξεπούλησε και φεύγει και το πρωτάθλημα και το ιδανικό, το ιδανικό. Απλά είναι πολλοί που λένε αυτό που λένε και που λέμε για τα χρήματα. Το ιδανικότερο είναι να μπορέσει με έναν τρόπο να φύγει το καλοκαίρι. Αλλά, σωστά. Αλλά το καλοκαίρι θα έχει πέσει η ομάδα εκεί που είναι να πάει. Και όπως λέει και μια ψυχή Γιάννη Γιαννούλη που ήρθε να επενδύσει σε μια ομάδα της πόλης. Ναι, το γνωρίζω. Βεβαίως. Ήρθε να επενδύσει, αλλά σταμάτησε κάπου στην πορεία η επένδυσή του σε μια ομάδα της πόλης. Money talks. Το έχεις ρε φίλε. Bullshit walks φίλε. Τελείωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. 25. Τι να πούμε τώρα από εκεί πέρα. Γεωργία, χρόνια μου πολλά. Ξέρεις ότι κάνω εκπομπή. Είσαι παοξάκι εσύ. Κορυφαία γιαγιά παοξού όλων των εποχών. Σε πήρε 8.30 όμως που νόμιζε ότι είμαστε στο διάλειμμα. Κατάλαβες. Θα την βγάλουμε στην αέρα. Γεωργία, είμαστε στον αέρα. Ναι, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Και ευχές στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επειδή θα σε έχω εδώ μέχρι τις 9. Ναι. Ένα μισάωρο θα μιλήσουμε λίγο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τι γίνεται, λίγο μπασκετικά. Να πούμε και μπράβο στον Άρη. Καμιά ώρα στο NBA θα μιλήσουμε. Να πούμε ότι επιτέλους ο προπονητής κατάλαβε αυτό, ότι αυτός ο Ντιάλο, όπως το λένε, δεν είναι playmaker, γιατί μας ζάλισε τα τέτοια ο άλλος με να τον κάνει playmaker Ευρωλίγκας. Ναι. Θα τα πούμε αυτά. Ωραία, ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή τριπλέτα σήμερα. Τριπλέτα, ντουέτα, με άλλους, με σόλο. Αλλάξω, τα γνωρίζετε. Τι έχουμε Γιάννη Γιαννούλη δίπλα μας, για πες. Να πούμε ότι δίπλα μας εδώ πέρα Ιωάννη Κολέτη 24 είναι το Spa Privé, το γνωστό πλέον Spa Privé, με χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, μασάζ, τα πάντα. Πώς το χρειάζομαι. Μπαίνεις, σου λέω, μεταξύ φεύγεις, δεν μπορείς να λιώνεις, τόσο ωραία. Αυτό είναι. Θα πάω μετά από εκεί γιατί είμαι τέζα, γιόρταζα και σήμερα, ξέρεις. Ναι, κουράστηκες. Μπορείτε να μπείτε στο site spaprivé.gr να δείτε όλες τις προσφορές που έχουν και μπορείτε να καλέσετε στο 530-580-231-0 να κλείσετε τα ραντεβού σας. Mm-hmm. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο Χρώμα Μπαρ θα είναι ο Μπατής που έχει έρθει εδώ πέρα και μας τραγούδησε live. Ωραία, ωραία. Σούπερ, μαγικός. Mm-hmm. Παρασκευή, Σάββατο το κλαμπ το γνωστό, το ελληνάδικο που γίνεται πανικός. Πάνω τέρμα Αντιγονιδών αριστερά, πάνω την Express Service. Και κάθε Κυριακή η Λία Καμπακάκη που ξεκινάει από τις 7 η ώρα το απόγευμα. 11 η ώρα είστε έτοιμοι, γυρίζετε σπίτι, μια χαρά για μας. Δευτέρα δουλεύουμε ρε φίλε. Γέννης δηλαδή, περνάς καλά, γυρνάς και νωρίς το σπίτι. Να πούμε ότι σήμερα τελειώνει ο μεγάλος διαγωνισμός, σούπερ δώρο. Η φανέλα όλων των παικτών του ΠΑΟΚ, με τις υπογραφές όλων των παικτών, η επίσημη φανέλα. Στο gpavlapoint.gr έχετε ακόμα 3 ώρες να δηλώσει συμμετοχή. Θα γίνει η κλήρωση 12:01. 12:03 θα κοιμάμαι γιατί θα έχω ψοφήσει μετά το σπα. Και αύριο θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός. Και όπως είδατε και σήμερα στο gpavlapoint.gr, είδατε ότι ανέβασα μια ωραία ιστορία. Ναι. Δεν ξέρω αν την είδατε. Την είδαμε, ναι. Πώς στο active το περιοδικό. Περιοδικάρα. Κάπου έχω κρατημένα στο σπίτι, αλλά πού είναι.
Ο Θεός και η ψυχή του. Κάτι πενθάουζ έχω κρατημένο. Εντάξει, τη ίδια, μαζί ήταν αυτή. Το ίδιο ομίλου. Ήταν εποχές τα περιοδικά, ήταν πολύ δυνατά. Να σου πω κάτι. Όταν είχε δώρο 2 DVD, ήμουν απεξουστημένος μέχρι να βγει. Ήταν πενθάουζ. Η τελευταία σελίδα που ήταν οι ερωτήσεις, για να ξέρετε. Ναι. Τις απαντούσε. Α, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Και εμείς νομίζαμε ότι ναι. Νάτι. Τώρα μπήκε στο στούντιο αυτή που έγραφε τις απαντήσεις στις ωραίες ερωτήσεις στο Penthouse στην τελευταία σελίδα. Μάλιστα. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες όταν θα κάνουμε. Και αυτά. Αλλά βρήκα τη συνέχιση, πήγα καρδίτσα τα Χριστούγεννα και μου την έφερε η μάνα μου το περιοδικό. Και λέω τώρα είναι δυνατόν, πρέπει να το χαλάσω όμως. Ξέρεις να το κόψω και αυτό για να το σκανάρω, να το κάνω ωραίο. Εντάξει. Μας είχε υποσχεθεί ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, ο δημοσιογράφος, ότι θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Παπάς. Και τελικά ποιος μας έφαγε. Παπαϊωάννου, παπάς. Μας έφαγε ένας που είχε δώσει κάτι χαστούκια στην τότε κοπέλα του, τώρα σύζυγός του. Ποδοσφαιριστής. Σέρβος. Οκ. Έχει δώσει κάτι χαστούκια. Okay. Και είμαστε τώρα. Ωραία. Ξέρεις, παίρνουμε τον Παπαϊωάννου. Λέμε πότε βγαίνει. Ρε, ξέρεις, γιατί δεν ξέραμε. Κάναμε χίλιες φωτογραφίες. Δηλαδή. Ναι. Μεταξύ τσακωνόμασταν. Τώρα μπει ηλίκια. Ποιος θα κάτσει στη μέση. Δεν ξέρω γιατί. Στη Μαρκίζα. Ναι, στη Μαρκίζα. Και μας λέει αυτός, παιδιά, ο αριστερά είναι ο. Άσε ο πιο παπά, προβεβλημένος. Πέτζα το ένα ταυτί, πέταγε, δεν καθόταν από εκεί. Τι, ο Ρετζιάς λέει, μόνο ευθεία λόγω μύτης, ξέρεις. Μην βγάλουμε κανένα μάτι. Τέλος πάντων ήταν μια φοβερή. Μπορεί να μπείτε στο gpavlapoint.gr να το διαβάσετε. Περιοδικά. Αφήστε το σχόλιο σας. Περιοδικά. Και πάμε στο μπάσκετ. Για πες, λοιπόν, τι είχαμε τώρα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σαββατοκύριακο κάτσα πάμε. Να πάμε πριν το Σαββατοκύριακο. Πάμε Παρασκευή. Λίγο γρήγορα να πούμε ότι ο Blatt ξεβράκωσε το Ρικ Πιτίνο. Εντάξει, φίλε. Γιάννη δεν είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Καθόλου δεν είναι νωρίς. Ναι. Δηλαδή από ένα μάτς κρίνεται. Όχι, γι' αυτό όχι. Το ένα το μάτς. Ναι. Δηλαδή άμα δεν βάζω άλλο στο τρίποντο, τι φταίει ο Πιτίνο τώρα. Ο Πιτίνο φταίει γιατί άφησε έναν παίχτη να τον κερδίσει. Τον κέρδισε ο ψηλός. Ναι. Όπως ο Γιακοπίνη, ας πούμε, είχε κερδίσει τον Μπάου. Στο Final Four στην Αθήνα. Εντάξει. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για τεχνολογία. Τώρα το Χρήστο για τον Τζέκο και να του πάει τα χέρια δύο φάσεις. Στο Κάρι στον Περιφερειακό. Χάλασε πιτουγέρα. Ναι. Την κατέστρεψε την πιτουγέρα. Να σου πω λίγο κάτι όμως. Ο Μιλουτίνοφ, επειδή όντως. Ποιο ήταν το πρώτο του λάθος. Το πρώτο του λάθος. Ποιο ήταν το Ρικ Πιτίνο. Στο Τζάμπολ. Τώρα και εσύ στο Τζάμπολ. Δεν την παρατήρησα τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Κοίταξε να δει. Όλα ξεκινάνε. Όχι. Έβαλε Θανάση, το οποίο είναι λάθος. Πρώτο λάθος. Αλλά είναι δεύτερο λάθος αυτό. Δεν είναι πρώτο. Δεν είναι πρωτοκλασάτο. Για να πέσει λεπτομέρεια. Το πρώτο είναι επειδή παίζει εκτός έδρας. Mm-hmm. Πρέπει κάποιον να κάψεις. Ποιον θα κάψεις, τον Παπαγιάννη. Ναι. Ο Παπαγιάννης δεν μπορεί να παίξει πάνω από 4 λεπτά συνεχόμενα. Σερί. 4 λεπτά αγωνιστικά. Δεν το βγάζει το κήπεδο πέρα δόθε. Ναι, άμα πάει 4 φορές πάνω κάτω, θα δει τα κορδόνια, θα ψοφήσει. Είναι πολύ παίκτη έτσι. Ναι, το ξέρω. Αυτό έτσι, δευτερόλεπτα έπαιζε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μπράβο. Δευτερόλεπτα παίζει. Ένα λεπτό, αυτό φωνάζει το κήπεδο, μπαίνει μετά. Επίση, αυτό φίλε το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμο και δεν το καταλαβαίνει είναι ότι ο ψηλό πρέπει να κατέβει πρώτο στη ρακέτα. Πιο μακρύ, πιο πολύ τρέχει ο ψηλό. Και τρέχει πιο πολύ από του κοντού. Έχουμε πει αυτά με τον Γκόλκα που λέει κοντοί τρέχουν. Κοντοί πάνω από το τρίποντο μέχρι το τρίποντο. Ο ψηλό πηγαίνει ρακέτα διαρκώ. 26 μέτρα. Ναι. Ενώ οι κοντοί. 15. 12. Τόσο πάει. Τέλο πάντων έπρεπε να ξεκινήσει τον Παπαγιάννη. Γιατί να τον πει του Παπαγιάννη, έχει εντολή. Είσαι παίκτη τη ομάδα. Η εντολή σου είναι. Σπάσε του ψηλό. Δεν θέλω καλά. Θέλω να σου τάρει 10 βολές. 5 φάουλ. Δεν θα πας για βοήθεια. Θα πας εσύ να μαρκάρεις. Δεν θα πας για βοήθεια. Άμα σε περάσει, θα σου φάει το καλάθι ο κοντός. Δηλαδή, μη φας από ένα παίκτη. Γιατί αυτοί που μπορούν να σε κερδίσουν αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό είναι ο Σπανούλης, ο Πρίντιζης και ο Ψηλός. Αυτοί οι τρεις. Δηλαδή, όταν άμα παίξουν. Ή ένα από τον τριών είναι καλά, ο Ολυμπιακός είναι καλά. Ναι, αυτό. Λόγω ηλικίας, λόγω όλα αυτά. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε 6-7 φορές. Ναι, ναι. Και ήταν φορές που ήταν ρε φίλε, σαν να έπαιζε. Μόνος του. Ήταν ο ψηλός που πηγαίναμε και παίζαμε παλιά και με τους κοντούς τους μικρούς από δίπλα. Α, μπράβο. Το έκανε και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και στο μάτς Παρασκευής, το λέω γιατί εγώ τον είδα μέσα στο γήπεδο και μέσα στο γήπεδο καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα πώς κινείται ο παίκτης και όλα αυτά και πόσο πολύ έχει βελτιωθεί. Πόσο πολύ έχει γίνει πιο γρήγορο, ρε φίλε. Έχει βάλει τα.
ταχύτητα στο παιχνίδι. Για ψηλός, έτσι. Ναι, ναι. Φυσικά. Στις αντιδράσεις του σε όλα. Τίποτα. Κόβει στην ευθεία. Είναι πολύ κυρίαρχος. Πρώτο, τι μπορεί έχει. Δηλαδή 2-15. Είναι πολύ ψηλό. Ωραία. Ναι. Έχει τον Παπαγιάννη 2-17 και με βάζει μέσα τώρα το Λάσμε. Ποιο είναι το Λάσμε, τον Γκίστ. Αρχικά το Λάσμε, μετά τον Γκίστ και. Ο οποίο Λάσμε. Σε κάποια φάση του τον περνάω εγώ στο ύψο. Ναι. Δηλαδή είναι ο άνθρωπο που να είναι 2-2-2-3, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή έχω κάτι δίπλα του και τον έτρωγα. Και με κανονικά παπούτσι. Εκείνη το λάθο σου. Ναι. Αυτό έχει ρίξει πιτίνο ότι λέει θα τον βάλω μετά τον Παπαγιάννη στο 6-7. Θα τον βάλω όταν θα έχει κουραστεί και θα πρέπει να βγει. Τώρα ο άλλο πήρε φόρα. Ναι. Σέρβο τώρα. Παίρνει την μπάλα. Ψυχολογία μετά και εντάξει. Κατευθείαν. Από πάνω του πήρε τώρα. Τι να λέμε. Και το έχω ξαναπεί και θα το λέω ότι ο Θανάσης ο Αντιτοκούμπο είναι πολύ καλό παίξ για να αλλάζει το ρυθμό. Δεν είναι για να δημιουργεί το ρυθμό. Έχει τώρα. Είναι αυτό που παίρνει από τον πάγο για να στο κάνει ένα κάτω. Ναι. Ή χάνει με 10 ή κερδίζει με 10, σου κάνει ένα κατουσούρα. Ναι. Έτσι. Και με τι, μόνο με την άμυνα. Με μια τάπα, συγγνώμη, με ένα τσαμπουκά, με ένα τρίποδο κατά. Τώρα σου τάρει τίποτα. Ναι, και πάει και του καρφόρ. Δηλαδή, σου κάνει ένα μπλοκάουτ. Το πήρε χαμπάρι ο Μπλάτ αυτό. Η μπάλα τα είσαι τον ψηλό. Βλέπει ότι το σπανούλι. Μάλλον τον έχουν πει τον Ρικ Πιτίνο οι γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού. Το team, το... Οι φίλοι. Ναι. Όχι, όχι οι βοηθοί προπονητές. Ναι. Έσυσταν. Δηλαδή, ο κύκλος του που λέμε. Ο Μάνος ο Παπαδόπουλος, ο φροντιστής, ο φυσαπευτής. Ο... Γιατί οι προπονητές ξέρεις, όλοι είναι. Όλοι οι προπονητές. Όλους. Ναι, εννοείται αυτό. Έχει τους βοηθούς του, τους ασίστα να κάνουν το σκάουτινγκ και μετά δεν ξαναμιλάνε αυτοί. Μιλάνε όλοι οι άλλοι. Γιατί αυτοί είναι οι φίλοι με τους παίχτες. Δεν είναι οι βοηθοί προπονητές. Και. Το λέει, μη χάσουμε από το μη μας σκίσει ο Σπανούλης. Χάσει το παιχνίδι. Μη μας σκίσει ο Σπανούλης. Αυτός πέταξε κατευθείαν παγίδα πάνω στο Σπανούλη. Σπανούλης καθόταν στα 8 μέτρα, στα 9. Γεια σας. Λέει, κυνήγα εμένα και όλοι. Κυνήγα εμένα, ας πάρω εγώ τη νίκη τώρα. Και οι άλλοι κάναν πάρτι. Πάει για το πρωτάθλημα, πάει για την Ευρωλίγκα, πάει. Πάει για το Final Four, γιατί ξέρει ο Σπανούλης ότι άμα βρεθώ σε μέρα το πήραμε. Ναι. Δηλαδή, άμα βρεθεί σε μέρα ο Σπανούλης το παίρνει. Ναι. Τώρα που έχει ο Μιλιοτίνοφ που είναι... Πλέον έχει γίνει σέντερ. Έχει γίνει σέντερ και έχει γίνει. Συμφωνώ. Παλιά σκοπή. Παλαιά σκοπή με τωρινά χαρακτηριστικά. Ναι. Σε γρήγορο. Εγώ σου λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι δεν έχει καμία σχέση με όσο ήταν πριν 1-2 χρόνια. Καλά, έχει βάλει περισσότερη ταχύτητα. Το κορμί του φυσικά το έχει φτιάξει. Αυτό φτιάχνεται. Ναι, okay. Αλλά η ταχύτητα που έχει βάλει στο πώς τρέχει το γήπεδο. Στο πώς πηγαίνει στις φάσεις. Καλά, σε αυτό βέβαια βοηθάει και το κορμί του. Έτσι που είναι 2-15. Ναι, ναι. Okay, τεντώνεται απλά, και τόσο είναι από τη Στεφάνη. Από τη Στεφάνη. Και η αντίληψη του έχει βελτιωθεί πολύ και είναι αυτό τη ταχύτητα. Φίλε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο παίζει ταχύτητα. Στο φαντάζομαι τώρα... που τον είδα την Κυριακή μου έκανε τρομερή εντύπωση το γιατί όμως το έφτιαξε ήταν. Αυτό. Για να παίξει NBA. Όχι. Τι? Γιατί δεν, η ατομική σου προπόνηση, η μάνατζαρέ, αυτοί κανονίζουν το NBA. Δεν το κανονίζει την ώρα του αγωνά αυτά. Αυτό έχει δει ότι μπορεί. Όλα του τα κοντά, Σπανούλης, όλοι αυτοί, μάντζαρες αυτοί, ότι άμα κόψει σωστά και ακριβώς στη Στεφάνη, όπου και να την πετάξουν θα την καρφώσει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να φτάσει. 100%. Άρα αυτό που τον νοιάζει αυτός, όταν κόβει, όποιος είναι μπροστά του να τον πατήσει. Δηλαδή να. Τα λουπ, τα καρφώματα που κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Άμα πάει βοήθεια ο ψηλός, που πήγαινε ο Παναθηναϊκός, του πετάς και την καρφώνει. Ναι. Ναι. Και έτσι, δηλαδή με πολύ απλό pick and roll. Κέρδισε ο Μπλατ, δεν έβαλε. Εγώ νομίζω. Εντάξει, και η αξία των παιχτών εννοείται. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Απλά νομίζω ότι τώρα που μιλάμε. Καλά, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει το καράβι σε μια ευθεία. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν κάνει προσθήκες και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά αποκτά μια ταυτότητα σαν ομάδα. Ναι. Okay. Όχι με τίποτα τρελά πράγματα, αλλά σιγά σιγά. Πολλές ομάδες δεν έχουν τρία όπλα στην Ευρώπη. Τρία όπλα. Ναι, σωστά. Ποιον θα αφήσει, τον Πρίντεζι, θα σε βάλει 20. Το Μιλουτίνο θα σε βάλει 20. Το Σπανό θα σε βάλει 20. Ναι. Δηλαδή, πολυτέλεια. Άρα τι κάνει, όλοι παίζουν αυτήν την 3-2 ζώνη που έφερε ο Μπράντοβιτς, αλλά στην 3-2 ζώνη έχει το Διαμαντίδη που έχει κουπιά. Ναι. Μετά η Τσεσεκά με Παπαλουκά και με Σίνα έπαιζε την ίδια άμυνα με τον Παναθηναϊκό. 3-2, αλλά έχει τον Παπαλουκά 2 μέτρα με άνοιγμα χεριών 2-20. Ναι. Φαντάσου να είσαι έτσι στην κορυφή. Μπράβο. Νομίζω ότι είναι και όλοι αλλάζουν. Είναι αρκετά σημαντικό σε όλο αυτό στην οικονομία του Ολυμπιακού. Είναι πολύ σημαντικό ο Λετωνός, ο Στρέλνιεξ. Ναι. Κάνει πολύ βρώμικη δουλειά και σε άμυνα και σε επίθεση. Ναι, και στην άμυνα πολύ. Είναι σε όλες τις φάσεις. Παρότι δεν είναι, ξέρεις, κανένα ψηλό από αυτούς τους καινούριους κοντούς τους δίμετρους. Είναι πιο κοντός. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συνεπής στην άμυνα
Και είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε, ότι αυτό ο παίκτη, όταν είναι καλά, σου έχει 40% στο τρίποντο. Ναι. Δηλαδή έχει έναν παίκτη από το τρίποντο, ο οποίο σου έχει πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακό σιγά σιγά βρίσκει μια ευκαιρία. Είδα το παιχνίδι, επειδή το βλέπα αργά, δηλαδή ήμουν όλη μέρα μπροστά στην τηλεόραση και το βλέπα. αυτό, ό,τι λέω, εντάξει, δηλαδή, πρώτο μου σχόλιο ήταν ο Μπλατ τον ξεβράκωσε. Δηλαδή... Βγάλε Μπλατ και Πιτίνο από τους πάγκους. Βάλε εμένα και τον Μοσχοβίτη στους δύο πάγκους. Ποιο είναι η καλύτερη ομάδα, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός? Ανεξάρτητα προπονητών σήμερα... και τακτικής και τα λοιπά. Σήμερα είναι Ολυμπιακός. Σήμερα, ένα μήνα, ναι. Ο Παναθηναϊκός. Άμα πιάσει από... Δηλαδή, τι περιμένεις? Περιμένεις να σου βάλει 15 πόντους ο Καλάθης, 10 assist, 6 rebound. Ο οποίος Καλάθης όμως... δεν έχει αυτά. Ο οποίος Καλάθης όμως μπορεί να σου βάλει και 25 μια μέρα. Ποιο μωρέ, με τον ΠΑΟΚ που έβαλε. Ποιο μωρέ. Μπορεί. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να βάλει 25. Στην Ευρωλίγα δεν μπορεί. Απλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι 15 rebound, 10 assist. Και είναι σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός, ας πούμε, του κλείνει τους 15 πόντους και τον αφήνει μόνο να δίνει δεξιά-αριστερά. Τι έχεις παρατηρήσει κάτι? Τελείως. Ότι πλέον δεν κλέβει μπάλες ο Καλάθης. Ο Καλάθης. Ναι. Που έφυγε ένας πέναλτι, offside μόνος του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει. Δεν νομίζω ότι δίνει τόσο πολύ πλέον στην άμυνα όπως έβγαινε παλιά. Γιατί έχει γιατί όλο το ότι... βάρος στην επίθεση. Γιατί, όχι νομίζει, γιατί τον έχουν χρήσει και σκόρερ. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή ο Πασκουάλ έγινε κάθε μέρα το σταυρό. Το ρόλο του σκόρερ. Και είναι ο Καλάθης σε μέρα. Γιατί με τον ΠΑΟΚ εδώ δεν ήταν ο Παναθηναϊκός καμιά 20 πόντους διαφορά. Άμα βγάλεις τα σουτ του Καλάθη, τα οποία δεν τα βάζεις όλη τη χρονιά. Στον ΠΑΟΚ άνοιξε δηλαδή και ήταν εύστοχος. Ναι. Τον έπαιξε ο Παπαθεοδόρου άμυνα όπως τον παίζει όλη η Ευρώπη. Από κάτω τα σκρίν δηλαδή. Okay. Σούταρε. Και έβαλε 7 τρίποντα. Πόσα έβαλε, 6 δεν θυμάμαι. Okay. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός αν θα κάνει αλλαγές. Κάτι τέτοιο γράφεται. Ναι, πες μου εσύ. Τι εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα ήθελε έναν κανονικό ψηλό ο Παναθηναϊκός, ναι, που δεν αυτό έχει. Θέλει. Ωραία. Ένα πεντάρι. Σίγουρα θέλει ψηλό. Περιφέρεια δεν θέλει παίχτη? Όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει περιφέρεια παίχτη. Και απορώ γιατί ψάχνουν τόσο έτσι, πολύ έναν ακόμα. Εγώ ακούω ότι ψάχνουν για περιφερειακό. Το λάθος του Παναθηναϊκού είναι το μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού. Πήρε το Λάγκφορντ. Πλάκα κάνει. Πα και παίρνει. Αυτό είναι χειρότερο από τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς επειδή είναι social media. Χαβαλές και τέτοια. Ουαρντίζει. Είναι Ουάρντα. Ναι. Ο άλλος, ο Λάγκφορντ, άμα το δεις, επειδή. Εντάξει, δεν έχουμε, νομίζω έχω παίξει και αντίπαλός του. Έχουμε παίξει δηλαδή κάπου στη Ρωσία ή κάπου εκεί. Φιλέ, είναι την έπαιρνε και την πέταγε. Όχι στο αριστερό, είναι και αριστερό, ούτε στο δεξί. Και στα καλά του χρόνια. Τώρα είναι 35. Ναι. Είναι 35 και πέρσι δεν έπαιζε. Δηλαδή ναι. Είχε τραυματισμό. Και πας και τον παίρνεις αυτόν τον παίκτη. Και τι του δίνεις? Πάρε τα κλειδιά να παίξει που στην Ευρωλίγκα αυτή, έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Αυτός πρέπει να είναι στην ταρουφάζα που ήταν ο ένας παίκτης και όλοι γύρω γύρω πάνε την μπάλα και σούταρε. Ναι. Δεν σε βάλει. Αυτό μήπως τον πήραν για να παίζει, ας πούμε, με τον Ήφες στο Λίμνο, με το Ρέθυμνο. Όχι, για την Ευρωλίγκα τον πήραν, ξεκάθαρα, για να έχει ρόλο. Αλλά για την Ευρωλίγκα είναι έγκλημα. Πλέον η Ευρωλίγκα. Δηλαδή βλέπει. Η Ταρουσάφακα πριν κάνα δύο εβδομάδες που κέρδισε τον Ολυμπιακό, που έχει δύο νίκες στην Ταρουσάφακα, έτσι. Που έχει πέντε μαύρους να πηδάνε και να τρέχουν, τον Ολυμπιακό τον πάτησε. Δηλαδή ακόμα και η Ταρουσάφακα που είναι. Από τις πιο αδύναμες ομάδες. Γιατί τον πήρε στον κυνήγι. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης. Που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες. Τον Ολυμπιακό τον πάτσε και έχασε με 4 πόντους και ήταν. Ο Παναθηναϊκός γιατί δεν έτρεξε. Κολακευτικό. Γιατί δεν έτρεξε. Γιατί ήθελε να το παίξει κολεγιακό. Ήθελε να δείξει τη μαγιά του ο Πιτίνος. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί σε όλα τα μάτς να βγάζει την αθλητικότητά του. Γιατί έχει, από αυτό το πράγμα έχει πολύ αθλητικότητα. Έχει το Θανάση, έχει τον Μίτογλου, έχει τον Παπαγιά, τον Ιωάννη. Χρόνια του πολλά, τον Παπαπέτρου, μπράβο και χρόνια πολλά κιόλας. Ωραία. Τον παπά του. Έχει ένα κάρο τέτοιους παίχτες που μπορούν να βγάλουν μεγάλη αθλητικότητα. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Ευρωλίγκα είναι ωραίο. Πλησιάζει κατά πολύ το NBA. Εκεί στοχεύουνε. Πλησιάζει μέρα με τη μέρα για μένα. Και δεν είναι τυχαίο ότι. Οι έξι ομάδες, εγώ πιστεύω, θέλει να τις κάνει 8-9. Τη πολύ δυνατή παραγωγή, Τσεσεκά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα. Ξέρω εγώ, θέλει 9 τέτοιες ομάδες για να πολεμάνε για το Final Four. Ναι. Τώρα που μιλάμε είναι 4-5. Είναι οι τρεις που λες ότι θα είναι στο Final Four, αλλά από κάτω. Μετά όμως γίνεται σφαγή, φίλε. Από το 4 μέχρι το 13 της Ευρωλίγκας. Ποιοι θα είναι οι άλλοι, αλλά δεν είναι τόσο δυνατές ομάδες. Ενώ αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι άμα γίνουν 9 υπερδυνάμεις τέτοιες, θα γίνεται πόλεμος. Οι τρεις ξεχωρίζουν. Φενέρ, Ρεάλ, Τσεσεκά που έχουν και τα περισσότερα χρήματα. Θα είναι αποτυχία για τις ομάδες που δεν θα μπαίνουν στο Final Four, αν είναι τόσο δυνατές οι ομάδες. Ναι. Ενώ τώρα, αν δεν μπει, ας πούμε, πες μια ομάδα στη δεκάδα, αλλά όχι στην πεντάδα των δυνατών. Πες μια ομάδα. Μπασκόνια. Ωραία. Αν δεν μπει λοιπόν η Μπασκόνια στο Final Four, δεν είναι αποτυχία. Αν δεν μπει η Τσεσεκά, είναι. Δεν είναι. Καταρχάς για μένα.
για μένα και για του δύο του δικού μα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τα budget που έχουν πλέον και τι ομάδε που δεν θέλουν, το να μην μπουν στο Final Four είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Και μάλιστα, επειδή το έχουν ρίξει τα budget του, για μένα όπω είναι η Ευρωλίγκα φέτο και στην οχτάδα να μην μπουν, στα δικά μου τα μάτια, πάλι φυσιολογικό είναι. Γιατί, οκ, ήταν οι άλλοι λίγο καλύτεροι, του κάθισε λίγο συγκεκριμένο και πέρασαν άλλοι. Ωραία. Πάμε και στον Μπάουκ. Ναι. Μια που μιλήσαμε για NBA και για Final Four, η Ευρωλίγκα να πούμε για τον Μπάουκ και για τον Άρη. Και οι δύο πολύ μεγάλες νίκες. Για τον Άρη ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Ψυχολογία και για τους δύο. Ψυχολογία. Σε δύσκολη κατάσταση και για τους δύο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Για πες μου, εκεί στην ΚΑΕ τι γίνεται. Περιμένουν τον Άγιο Βασίλη. Ένας είναι, ξέρεις ποιος είναι. Το μάνα εξ ουρανού. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο το τίποτα. Αύριο έρχεται, έχει ένα ραντεβού με τον Πρίγκο κανένα 8ωρο, αρμένικη βίζα. Και άμα περισσέψει τίποτα από τα 10. Και άμα δεν το κάνει. Τέλο πάντων. Μπορεί να δώσει τίποτα στον μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πήγε κάτω όπως γίνονται συνήθως το πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Το έτσι, πρώτο παιχνίδι. Αρέσει. Αυτό θα σου έλεγα. Πάμε να τους, παρόλο που παίζουμε τζάμπα, πάμε μια αγροθιά, μια ένωση, έτσι. Γιατί άμα μας ξεφτυλίσουν. Θα έχουν πάτημα. Θα έχουν πάτημα. Έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σαν να λένε οι ό,τι έπαιξαν τώρα τα παιδιά, ναι, στον κόλοσο, mm-hmm, δηλαδή την ψυχή τους δώσανε. Σαν να τους λένε εμείς μπορούμε. Εμείς είμαστε εδώ. Μπράβο. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Κανονίστε. Κάναμε μια αποχή. Δεν ξεφτυλιστήκαμε. Γιατί διεκδικούμε, θέλουμε τα λεφτά μας. Δεν μπορεί να πει ότι έχουν άδικο. Τώρα τι θα τον πει. Είσαι η διοίκηση του ΠΑΟΚ τώρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Με τι μου τώρα. Γιατί τώρα και η διοίκηση με τον προπονητή. Οπα. Πρέπει να πει τον προπονητή, βοήθα και εσύ την κατάσταση. Μίλα του. Μίλα του, Βαγγέλη. Κράτα του. Αρχηγέ Ελλαδό. Ξέρεις όμως ότι no pay, no play. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν παίρνουν, είναι αυτό που λες, στο ένα δεν παιχνίδι, στο λεφτά. Πρώτο, στο πρώτο παιχνίδι, ναι, πάμε όλοι μαζί να τους πατήσουμε. Τους... Εμείς που όμως κερδίσαμε όταν έπαιζα εγώ, τα κάναμε αποχή. Στην Μπαρτσελώνα. Μέσα στην Μπαρτσελώνα. Και μετά χάσαν δύο χρόνια μετά. Δύο χρόνια μετά χάσανε. Και διώξαν το Ρενέ, το Ρενέ. Το Ρενέ. Τον Αϊτο που κυνηγούσε το Ρετζιέ. Δεν ξέρω τι νόησε το Ρετζιέ. Θυμάρα τα όλα εδώ τα που μισώ. Είναι γνωστό. Φυρίκι. Φυρίκι που το λένε. Στη Βραζιλία. Δώσε μισή σικιά, ξέρω κάτι τέτοιο. Στη Βραζιλία το λένε Φυρίκι. Ο Αϊτο. Σαϊτο. Ξέρω πώ το λένε, πώ το λένε το τέτοιο. Πώ το λένε. Φυρίκι. Κοίταξε, σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα ρεπό. Δεν πήραν ρεπό σήμερα ή προπόνηση. Όχι, η προπόνηση. Δεν μπορούσαν. Νομίζω πήραν μόνοι του ρεπό, έτσι που το είπε, τρόμαξε. Αν έχουμε κάποιο αγώνα, ναι. Φύγει αγώνα αύριο. Κοίταξε, πόσο θα αντέξει εσύ να παίζει απλώ και να σε κοροϊδεύουν. Γιατί. Κοίταξε. Δεν του λένε τελειώσαν τα λεφτά. Ωραία, πόσο είναι το budget της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι παίχτες του ΠΑΟΚ. Πόσο είναι το budget της ομάδας. 1 εκατομμύριο. Το πολύ, όχι. Λοιπόν, 700 χιλιάρια. 800 κάτι. Ωραία, 700. Okay. Στρογγυλά, okay. 700. Okay. Έχουν περάσει 3 μήνες. Και δεν πληρώνονται. Δηλαδή ούτε τα μισά δεν έχουν. Πώς θα βγει δηλαδή, το υπόλοιπο. Ούτε το 350. Δηλαδή αυτό είναι που ενοχλεί τον παίχτη. Να μου πούνε Φεβρουάριο, κοιτάξτε, κάναμε αυτό το budget, τελειώσαμε εδώ πέρα, τελειώσαν τα λεφτά και μία μέρα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, μία αγωνιστική μείνεται ώστε να μπορούν να παίξουν σε άλλες ομάδες. Ναι. Γιατί στο μπάσκετ επιτρέπεται αυτό. Να τους πούνε αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα. Άρα τώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν φτάνει μόνο να γεμίζει το γήπεδο και με τα εισιτήρια. Όχι, γιατί όχι. Σίγουρα είναι... ένα κομμάτι που είναι σιγά σιγά είναι το κομμάτι του τηλεοπτικού που είναι να αρχίσει να δίνεται ούτως ώστε να φύγουν κάποια χρήματα και εκεί, αλλά και περιμένουμε και άλλοι χρήματα. Ναι, αυτά είναι από πριν. Αυτά είναι καβάτζες από και τηλεόραση και για να και πέσουν τέλος πάντων κάποια έναντι από εδώ και από εκεί και φυσικά η λύση. Ναι. Η λύση. Η μία πιθανή λύση μάλλον είναι η γνωστή. Αν από εκεί υπάρξει κάτι. Εγώ πιστεύω οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν πάρει τηλέφωνο τον Πρίγιο σε αυτές τις μέρες, του είπαν πάνε φίλε. Και στείλε μας ένα πλημάκι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Εντάξει, το παιχνίδι τι να δεις. Ήταν καθαρή νίκη άντρας δηλαδή. Πάμε να τους σκίσουμε δηλαδή. Παρό που ήταν ο φίλος μας ο Κώσο Φλεβαράκης από εκεί και παλεύει με τον Κολοσσό. Με τα κύματα λίγο παλεύει εκεί πέρα γιατί βλέπω οι Αμερικανοί του είναι λίγο. Εντάξει, αυτό βρήκε. Τώρα ούτε αυτοί έχουν χρήματα. Ναι, αλλά αυτές οι ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Κολοσσός γιατί να είναι πιο νοικοκυριμένος από τον ΠΑΟΚ.
Γιατί είναι φίλο στο Κολοσσό και να πέσει ο Κολοσσό δεν το πει κανένα τίποτα. Δεν το λέει, αλλά είναι 20 χρόνια τώρα Α1. Είναι, συμφωνώ. Δεν είναι 20 χρόνια. Είναι. Τοπική πλάκα, κοινωνία. Πλάκα. Κάπου τόσο είναι. Ο Κολοσσό είναι ένα από του πιο παραδοσιακού. Και περάσαν πολύ. Συμφωνώ. Και ο Μάικ Τζέιμς που ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί ο Σφερόπουλο δεν ήταν ο παπά, δεν ήταν. Τέλο πάντων. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση άμεσα. Γιατί μόλι τα φορτώσουμε στον Κόκορα. Γιατί εκεί πέρα καταλήγει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, δεν είναι ότι θα παίζουν και θα. Σίγουρα θα τραυματιστούν. Σίγουρα. Σίγουρα. Κανονικά θα τραυματιστούν. Θα πονάει η μέση. Ναι. Θα λέει τρίψιμο λίγο μια επιταγούλα εδώ πάνω. Ναι, σαν τη Βολταρέν. Να περάσει. Όλοι και εγώ έτσι έκανα. Τι, όταν και εγώ είχα τέτοια οικονομικά προβλήματα, όλοι τα κάναμε. Ναι. Ναι. Πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί είναι αυτό το πράγμα, είναι άσχημο. Επίσης, ξέρεις γιατί είναι και είχαμε μείνει 7 παίχτες εμείς το ναι, 2001 το με Νταϊνέγκο, ο οποίος τον φέρανε τον Νταϊνέγκο. Έπαιξε, δεν έπαιξε. Έκανε αρθροσκόπηση και ξεχάσαν μέσα τα κομματάκια. Δηλαδή το ξύσανε το γόνατο και δεν τα ρουφήξανε. Ξανά του βγάλαν. Και έμεινε αυτό και πήγαινε σε όλο το γόνατο. Γι' αυτό κούτσε. Έκοψε τον μπάσκετ. Μετά, έπαιξε ακόμα ένα χρόνο και μετά το έκοψε. Έκανε αρθροσκόπηση που σε 3 εβδομάδες παίζει. Και τον ξεχάσανε στη Ρωσία, εκεί που ήταν, εκεί που την έκανε. Δεν ξέρω που την έκανε. Εντάξει, δεν φταίει το παιδί. Ναι. Κάναμε φάουλ και έβριζε ο Σιγάλας με το γαμπινιλίκι από την άλλη μεριά, από την άμυνα που ήταν αυτός. Σε επίθεση ήμουν εγώ. Με κολτεμπέλα και έτσι. Αλλά κάποια στιγμή δεν θα παίξεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Να πούμε και για τον Άρη, πριν να πούμε ότι έκανε νίκηση μετά από ένα χρόνο. Αυτό, ναι, όχι. Αυτό φίλε ήταν τραγικό. Να μην έχει κερδίσει την έδρα σου και να έχει δύο εκτός έδρας νίκες. Δεν κερδίσει μέσα που στο καλύτερο γήπεδο όλων των εποχών τη Ευρώπη. Παλέντε πόλει. Δεν κερδίσει το Περιστέρι μόνο. Πού? Α, το Περιστέρι πε άστο είναι ομαδάρα. Ναι, δεν κερδίσει μέσα στο παλέ. Ναι, ναι, αυτό λέω. Και χάρηκα που είδα χθε τόσο κόσμο και δεν έπαιξε και τίποτα ο Άρης. Απλώ. Έσβρωξε ο κόσμο. Έσβρωξε πάρα πολύ ο κόσμο. Για μένα μετράει. Ιδίω πάντα στο παλέ. Ιδίω στο παλέ μετράει ο κόσμο. Το Ρέθυμνο ήταν σαν να. Ο ύφεστο ήταν νεοφώτιστη ομάδα. Που τώρα πάει στο Ρέθυμνο. Κρίσιμο ναι, ναι. Μάτς. Εντάξει. Ο ύφεστο τι έγινε. Έχει καινούριο όλοι οι παίχτε, πιτσιρικάδε αυτό. Αυτό το γόντικα. Με μέσο ρε που στον μπαμπά του. Τον μπαμπά του, ο μπαμπάς είναι ο Γόντικας, ο πρόεδρος του ποδόσφαιρου, ο καλύτερος βολεμπολίστας. Αυτό, και ο βολεμπολίστας, ναι. Ο οποίος είναι καμαρωτός, δύο μέτρα. Ναι, 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 ναι. Με το ζόρι, το γιο του. Μα να παίζει. Από τότε που ήμουν εγώ στον Παναθηναϊκό και ερχόταν. Φίλος του Γιαννακόπη, τι έκανε. Τέλος πάντων. Σημαντική είναι για τον Άρη, ψυχολογία, γιατί οι δύο ήττες που έκανε. Και ψυχολογία. Οι δύο ήττες που έκανε με Κίμη και Χολαργό ήταν ειδικά στην Κίμη, ας πούμε, που ήταν 17 πόντους μπροστά. Το μάτς με τον ύφεστο δεν το είδα. Δεν είχα εικόνα χθες, δεν πρόλαβα να το δω. Αλλά ας πούμε στην Κίμη, βλέποντας το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο, εγώ που το βλέπα, λέω: ρε Άρη, δεν γίνεται να χάσει σήμερα από αυτήν την ομάδα. Ναι. Και όμως έφτασε στους 17 και έχασε. Αφού έβαλε 21 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ προχθές έβαλε 26 στο πρώτο. Και έφαγε και 18 στο κεφάλι. Εντάξει, όταν είσαι προπονητής σε μια ομάδα που παλεύεις, γιατί στον Άρη παλεύουνε. Στον ΠΑΟΚ μετά παλέψανε, δεν ήτανε. Στον Άρη παλεύουν χρόνια τώρα. 5-6 χρόνια παλεύουνε. Δεν είναι δυνατόν να είσαι προπονητής, όποιος και να είσαι. Να έχεις ένα παίχτη σαν τον Δημήτρη του Βεργίνη, που είναι τώρα 32-33 χρονών. Παίζει 20 χρόνια στην Α1, έχει παίξει βασικός, αναπληρωματικός. Να τσακώνεσαι όπως έκανε ο Αγγέλου. Ναι. Δηλαδή εκεί. Έπρεπε κάποιο να είναι στον πάγκο, αλλά ο Αγγέλο δεν είναι χαζό. Πήγε εκεί πέρα ένα παιδί 20 χρονών και τον έβαλε team manager. Πήγε πέρα ένα δημοσιογράφο να τον κουάλει νεαρό ηλικία. Δεν έβαλε έξυπνο για να μην ξέρει κανένα. Δηλαδή ήταν ο Γουλέμιος. Γουλέμιος το λένε. Γουλέμιος. Αυτό κάνει το κουμάντο στα διοικητικά, δεν ακούει, δεν ξέρει κανένα τίποτα. Ο άλλο κάνει στο τμήμα μπάσκετ αθλητικό, μέσα. Καθαρά, ναι. Και, στο αγωνιστικό. Δηλαδή για μένα το ότι προσπαθούσε να κάνει αυτό το διάντλο, πώ το λένε. Νταλό. Playmaker, Ευρωλίγκας. Τον έκλεισε από πέρσι τον Απρίλιο, ρε φίλε. Ναι. Μην το. Προσπαθεί να τον έκανε, να τον κάνει Playmaker Ευρωλίγκας. Γιατί. Το γιατί είναι η σημασία, όχι τώρα. Mm-hmm. Γιατί ο Αγγέλο έτσι κάνει. Βρίσκει ένα-δύο παίχτες Αμερικάνους, τους κολομπαρεύει όλη μέρα. Ναι. Κολλητούς, κολλητός, και όπου πάει προπονητής, τους παίρνει μετά. Όπως έγινε με τον Λάκι Τζόνς. Έτσι είναι.
Lucky Jones. Δηλαδή... Ξέρω πολλούς τέτοιους. Και στο ποδόσφαιρο έχει τέτοιους πολλούς. Καλά, εννοείται. Παντού. Δεν είναι όμως ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης πως το κάνουν στο ποδόσφαιρο ναι. Κάποιοι προπονητές που παίρνουν Έλληνες. Όχι πάντα. Για να το βοηθήσουν. Όχι πάντα. Αυτός πάει βρίσκει Αμερικάνους. Δηλαδή, εγώ θα, η επόμενη ομάδα θα είναι Ευρωλίγκα και θα σε πάρω. Ναι. Τι λες, τελευταία. Κάπως τρώει τον παπά. Ευρωλίγκα, δηλαδή. Και πας και τσακώνεσαι με τον Βεργίνη. Αλλά εκεί έπρεπε να είναι κάποιος τεχνικός διευθυντής, κάποιος team manager με κύρος. Με... Γιατί υπάρχουν παιδιά του Άρη εδώ πέρα. Πώς βάλανε το χάρτη του Παπαγιωρίου πρόεδρο. Βέβαια. Δηλαδή έπρεπε ο Χάρης να στείλει ένα μπουλντό κάτω εκεί και να του λέει τι κάτσε, τσακώνεσαι με τον Βεργίνη. Ένας ξέρει μπάσκετ εκεί και τον κάνεις και καράτη κίτρινο από τον πάγκο. Εκεί το βουτάς και τον πας μέσα. Γιατί φύγαν, είναι και το, στην ευθεία του στο παλέτη πρώτη πόρτα εκείνη η σιδερένια. Και μέχρι να πέσει κάτω, κλωτσοπατινά. Τι έκανε ο Άρης, δεν έχασε τρία μάτς έτσι. Βέβαια. Γιατί κάνει, ο Κολοκοτρώνης πάει και τσακώνεται με τον Παναθηναϊκό. Λες και υπήρχε μία στο δισεκατομμύριο ναι, περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το εφηβικό να φέρει ο Παναθηναϊκός που παίρνει τα πρωταθλήματα, τόσα χρόνια που μπορείς να τον κερδίσει. Ναι. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι ο Άρης νίκησε. Ο Άρης νίκησε. Είχε αυτή, έχει μία άλλα δύο παιχνίδια τώρα. Είχε, για μένα είχε μια πεντάδα αγώνων που θα έπρεπε να κάνει μέχρι πέντε νίκες. Έστω, τουλάχιστον. Έχασε τα δύο με ναι. Τον Χολαργό και την Κίμη. Πήρε αυτό με τον Νίκο. Τώρα... Τέσσερις στις πέντε πρέπει να κάνει και θα ήταν καλά. Το Ρέθινο, το οποίο Ρέθινο φέτος δεν στρίβει είναι η αλήθεια γιατί και αυτό έχει ρίξει τον μπάτζετ του. Αλλά έχει κάποιους Αμερικανούς όπως ο Μπάρτ, ας πούμε. Που έχουν τέλος πάντων σε καλή μέρα μπορούν να σου τραβήξουν. Ο Άρης γιατί δεν πήρε ένα τέτοιο παίχτη. Έλαντε γιατί πήρε τον Ποχορίδη. Κράτησε τον Ποχορίδη. Ο Μποχορίδης είναι δυνατόν να το βάζει αυτόν playmaker. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που σου λέω. Όταν ο Αγγέλου θα πάει σε καμιά άλλη ομάδα, θα πάρει τηλέφωνο του Μποχορίδη. Ε, βέβαια. Θα τον πει, έλα εδώ και θα πάει ο άλλος γιατί θα νιώθει υποχρέωση. Θα είσαι κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Τι έρευνα να είχα τέτοιο προπονητή. Δηλαδή, δεν γίνεται για μένα. Όταν έλα, λυπάμαι ένα, τον άλλο. Ένα αλήθεια, τέτοιο σωρά. Budget δεν γίνεται να μην πας να πάρεις έναν Αμερικανό playmaker scorer και, ένα και έναν Αμερικανό ψηλό. Αυτά τα έχει έναν Αμερικανό ψηλό, έχει. Ο Μαγκή μια χαρά είναι. Μια χαρά για τα λεφτά που παίρνει, μια χαρά είναι. Okay. Αλλά δεν γίνεται να μην έχεις έναν Αμερικανό scorer καλή ώρα, μπάρτα που λέμε. Ναι. Εντάξει. Που να σου κάνει να ξέρεις θα σου βάλει 20 πόντους. Γιατί παίρνεις 6 Αμερικάνους. Πάρε 4. Πάρε 3 και δώσ' τους αντί για 1.200 δολάρια που του δίνεις. 2.000. Τόσα του δίνουν. 1.200 δολάρια το μήνα. Σε σπίτι και φαγητό. Δώσε 2,5 σε έναν. Και πάλι 3 παπαδάκια. Που να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή δουλειά. Έτσι. Μπορεί να σου κάνει 3 παιχνίδια που δεν σου βάζει τίποτα, αλλά σου κάνει άλλα 3 που θα σου δώσει. Τα κρίσιμα μάτσα αυτά που θα καίει η μπάλα θα σου βάλει 20 πόντους, 22. Αυτό. Ο Άρης νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει ένα τέτοιο παίχτη. Αυτό είναι το θέμα του. Δύο. Και γι' αυτό όσα παιχνίδια του φέρνουν. Ένα playmaker για ένα ψηλό. Ο Μαγκύρι είναι καλό. Ο Μαγκύρι είναι καλό. Μια χαρά είναι το παιχνίδι. Απλώ τα τελευταία 2 λεπτά δεν πρέπει να παίζει γιατί θα τον κάνουν σουτ για βολέ. Okay. Εντάξει. Ναι. Απλά δεν έχει έναν παίχτη να τον ξεκλειδώσει ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάρει την μπάλα. Βάλει να του βάλει ένα τρίποντο. Έχει βαφτίσει τον Ποχορίδη. Δεν είναι τον Ποχορίδη ο παίχτη. Ο Ποχορίδη ξέρει πότε βάζει πόντου. Στο 36. 4 λεπτά πριν λήξει όταν του σκόρει 15 πόντου. Τι θα το κάνει. Αυτός γράφει στατιστικά. Ρε. Ναι, είναι σαν να νικάει μια ομάδα στο ποδόσφαιρο 3-0 και βάζει το 4-0. Παίζει πίκη ρόλο μάλιστα στα πόδια του ψηλού, δύο βόλετσες. Δύο βόλετσες, Μποχορίδης 12 πόντους. Φορτωμένες οι ομάδες με φάουλ. Παλικάρι ο Μποχορίδης όμως που πάλεψε. Όλοι κοντοί, εκείνος ο Κορονιός, ο Άγγελος, έβαζε 20 πόντους. Ρε, πού είσαι κοντέ, πόντου τσέβαζε. Και όλο πες 16 βολές. Αλλά δεν τσέβαζε, ξέρεις. Όταν παίζαμε στον Πανιόνι. Γκέκος. Έβαζε 20 πόντους ο Κορονιός. Ρε, ούτε να υδρώσει. Τώρα ρε κοντέ, τι κάνεις. Βολές. Εμπειρία ψηλέ. Με στην μπουρλιά θα του άλλος ήρμος. Λοιπόν, φύγαμε διάλειμμα, φτάσαμε 9 και 10. Ναι, συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα, θα είμαστε μέχρι και τις, και τις 10. Γιάννης Γιαννούλης ήταν μαζί μας, πάει να γιορτάσει τη γιορτή του, να ξεκουραστεί βασικά και το βλέπω. Είναι... Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Ωραία. Μασάζ, κάτσε το πάρω. Μαγνήσιο παίρνεις ή το σταμάτησες. Τι μαγνήσιο, τι μπανάνα θα πάρω, κόκολα. Α, μα σας πονέχει κεφάλι, πάρτε μαγνήσιο. spaprivé.gr και στο 2310-530-580 να πώς το λένε να κλείνει τα ραντεβού σας. Είμαι αρκετά κουρασμένος από ό,τι έχετε καταλάβει. Κάτι καταλάβει. Τα παιδιά είχαν απορίες, έπρεπε να τους λύσω. Γιορτάζω και σήμερα. Με παίρνουν τηλέφωνο 3.000 άτομα. Αυτοί που με πήραν τηλέφωνο φάγανε για να θα γράψω ένα μπινιλί και θα το κάνω επικόλου σε όλους. Έτσι, ομαδική αποστολή. Άντρες, γυναίκες τώρα θα το κάνω ένα μια ομαδική και έλα boy, χρόνια σου πολλά φίλε, να είσαι Messenger, πάντα έτσι. Καλά. Τώρα λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Αυτός είναι ο Πέτρακ στο Γιάκοβιτς. Τώρα είναι λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Αυτό είναι, θυμάστε έναν Μπανιάρεβιτς προπονητή που είχαμε. Μπανιάρεβιτς βέβαια. Μπανιάρεβιτς. Σέρβος Μπανιάρεβιτς που μας έκανε ατομική προπόνηση. Είχε φύγει ο Μίλανο Μίνιτς. Και τα ελληνικά του ήταν και λίγο έτσι και λίγο έτσι. Δηλαδή
Τελειώνω προπόνηση. Ε, και λίγο. Αυτό θα πει και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Και λίγο έτσι. Και λίγο έτσι. Και λίγο έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Πάμε Χρώμα μπαρ. Έτσι. Μπατή αύριο, την Πέμπτη, μεθαύριο την Πέμπτη. Μπατή. Είπε Μπατή και θυμήθηκα τον Κώστα Μπατή. Κώστα Μπατή με έστειλε μήνυμα, ναι. Αλλά με ψήρισε δύο κατουστάρικα. Oh. Τον δίνω και αυτόν. Δώσ' τον στον αέρα στεγνά. Γιατί μου λέει κάτι από τον πατέρα του. Πατέρα έχει πεθάνει 6 χρόνια πριν. Τέλο πάντων, τζόγο. Τι είπα, του δώσω όλου σήμερα. Γιατί με το Messenger το ξεφτυλίσατε σήμερα μερικοί. Έτσι. 09 φοιτητικό έχω, ε. Ωραία. Λοιπόν, Χρώμα μπαρ, εμεί πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε στον Γιάννη και επιστρέφουμε. Να πούμε τα δικά μα τα μπασκετικά τα άλλα. Τι ποιότητα είναι αυτή, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο. Τι, αυτό είναι. Σε πολύ καλή φόρμα μουσικά. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Προηγούμενες ημέρες εδώ πέρα που μου κράτουσε παρέα. Ναι. Είναι σε καλή φόρμα. Δυνατός, μουσικά. Ναι. Λοιπόν, τώρα που έφυγε ο άσχετος από μπάσκετ, ήρθε να μιλήσουμε κανονικά λίγο. Τώρα. Έτσι. Ναι. Που ήρθε. Μας είπε. Έλα. Πάμε λίγο, πάμε. Ναι, ναι. Έλα, μας είπε όλο το παρασκήνιο εδώ, το μπασκετικό. Ωραία. Λοιπόν, η εβδομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα είναι εβδομάδα διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Ναι. Παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό, παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Μπασκόνια και μετά πάει να παίξει στη Μαδρίτη. Δύσκολα και τα δύο παιχνίδια. Δύσκολα. Βέβαια, έχει αυτό Μπασκόνια... το εντός με την Μπασκόνια. Ναι, το έχει. Καλή ψυχολογία έχει από την νίκη του Παναθηναϊκού. Το έχει. Θα έχει νομίζω και λίγο παραπάνω κόσμο γιατί και ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα λίγο. Δεν το γεμίζει και τόσο το στάδιο της Κεφαλίας. Ναι, στα. Ναι. Ήταν γεμάτο με τον Παναθηναϊκό, απλά στα περισσότερα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που δεν είναι, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ, τη Τσεσικά, τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά, ναι. Δεν είναι και τόσο έτσι ζεστή έδρα, αλλά okay, είναι αυτό που έλεγα και πριν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά βρίσκει ένα βηματισμό στο παιχνίδι του. Okay, μπορεί να μην είναι πολύ κοντά σε αυτά που περιμένουν να δουν όλοι από τον Πλάτα, αλλά τίποτα δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Και αυτό που έλεγε και ο Γιάννης πριν και Το παρατήρησα και εγώ την περασμένη Κυριακή στο Παλατάκι είναι ότι ο Μιλουτίνοφ έχει γίνει πολύ ψηλό επίπεδο ψηλός πλέον. Δηλαδή, αν δεν είναι ο καλύτερος στην Ευρωλίγκα, είναι ένα από τους καλύτερους. Είναι πάρα πολύ κυρίαρχος και στις δύο ρακέτες, και σε άμυνα και σε επίθεση. Και βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό αυτό. Γιατί ο Σπανούλης προφανώς και δεν μπορεί να. Όντας στα 36 του πλέον, δεν μπορεί να τραβάει το κουμπί 40 λεπτά παλιά. Τώρα. Ο Πρίντεζης επίσης. Είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά ποιοτικά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει κι αυτός σε κάθε παιχνίδι. Το Μιλουτίνοβιτς τον περιμέναν φέτος να είναι τόσο καλός. Εγώ νομίζω ότι δεν το υπολογίζαν τόσο πολύ. Τι να σου πω. Βγήκε, δηλαδή έχει βελτιωθεί αυτό που λέγαμε πριν, σωματικά και σε ταχυδύναμη και σε αυτά έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή το Μιλουτίνοβιτς θα το έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Αν πει ο Πόποβιτς που έχουν οι Σπέρς τα δικαιώματά του, τον θέλω τώρα, αν τον πάρει τώρα και τον πετάξει μέσα στο NBA, πιστεύω ότι όχι απλά στέκεται μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ναι. Σε μια ομάδα όπως η Spurs. Τέλος πάντων, okay. Αύριο παίζει λοιπόν ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, αρκετά έτσι δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα δύσκολα μπορεί να το πάρει. Αύριο παίζει η Χίμκι με τη Φενέρμπαχτσέ. Η Φενέρμπαχτσέ, η οποία κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, έχει 15-1. Έχει χάσει μόνο από την Εφές, αν θυμάμαι καλά, στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας. Δυσκολεύτηκε της προχθές, όμως. Δυσκολεύτηκε έτσι, η αλήθεια με την Νταρουσάφακα, αλλά γενικά. Η Φενέρ δείχνει, παρά το γεγονός ότι σε σχέση με πέρσι έχει κάποιες αλλαγές σημαντικές, τις προέκυψε εκείνο το θέμα με τον Έννης που τραυματίστηκε και έχει πάρει τον παλιό του Ολυμπιακού, κόλλησα τώρα, τον Γκριν, τον σκόρερ. Γενικά, ο κορμός που διαθέτει ο Σλούκας, ο Ντατόμε, ο Βέσελη, είναι πολύ δυνατή έτσι, τριάδα, πολύ με τον Σάξονας. Και επίσης η Φενέρ έχει παίξει όπως ο Γκούντουρης που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Γενικά, τώρα που μιλάμε, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο φαβορί η Φενέρ. Τώρα που μιλάμε, έτσι. Απλά μας έχει διδάξει. Να το πάρει. Ναι, νομίζω ότι απλά μας έχει διδάξει η Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Που γίνεται φέτος. Στη Βιτόρια. Μας έχει διδάξει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται στην κανονική περίοδο και το πώς πηγαίνουν οι ομάδες εκεί. Εντελώς διαφορετικές ομάδες είναι τον Απρίλιο. Το θέμα είναι πώς είναι οι ομάδες όταν φτάνουν στα play-off, στην οκτάδα, πώς είναι εκεί από πλευρά φόρμας, τραυματισμών, συγκυριών και όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια καταπληκτική κανονική περίοδο και όταν ήρθε τα παιχνίδια της οκτάδας με τις Αλγκύριες, σε πολύ καλή κατάσταση και τον απέκλεισε. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και σε αυτή την περίοδο
σε καλή κατάσταση για να έχεις τα πλεονεκτήματα έδρας. Συμφωνώ. Δεν λες άχτα παρατάω, θα φορτσάρω το Μάρτιο. Συμφωνώ. Πρέπει να είσαι και τώρα. Απλά ανταγωνιστικός. Η ΤΣΕΣΕΚΑ που κέρδισε μεν στη Ζαλγκύρη την προηγούμενη εβδομάδα που ζωρίστηκε πολύ, δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση είναι η Φενέρ. Ναι. Η Ρεάλ για μένα. Μιλάμε τώρα για τα τρία φαβορί, έτσι. Η Ρεάλ για μένα είναι Real μια ομάδα. Φενέρ και ΤΣΕΣΕΚΑ. Ναι. 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 Ωραία. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει τρομερή προσαρμογή σε ό,τι τη βγαίνει. Δηλαδή. Επειδή έχει πολύ μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ της και είναι ένα πολύ ακριβό ρόστερ. Ναι. Και η περσινή χρονιά ήταν πολύ μεγάλος οδηγός. Προπονητή Ρεάλ φέτος. Τον Λάσο. Ναι, ωραία. Δηλαδή πέρσι χρονιά που δεν είχε το Γιούλ μέχρι το Φεβρουάριο, που της βγαίναν διάφορα τραυματισμοί, κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα, να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Της έχει δώσει μια έτσι τρομερή προσαρμογή σε όλα. Και φέτος παρότι ακόμα δεν έχει φορτσάρει, δηλαδή δεν έχει γκαζώσει πολύ Ρεάλ. Αυτό είναι αυτό που έλεγες πριν όμως. Το ότι δεν έχει γκαζώσει ακόμα. Ναι, δεν έχει γκαζώσει, αλλά έχει. Μήπως μας δείχνει ότι θα γκαζώσει τότε. Είναι στο 14, πρέπει να είναι στο 13-3 η Ρεάλ. Δηλαδή χωρίς να έχει κάνει τρεις ήττες. Ναι, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι λίγο πιο πίσω φέτος, γιατί νομίζω επίσης ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ λίγο έχει ρίξει την ποιότητά της. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Ναι. Ότι δηλαδή. Καλό εργαλείο ο Χάκετ. Εκτός της παίκτης ο οποίος κυνηγάει, ναι. Χτυπάει, είναι πολύ δυνατό εργαλείο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Εκτός της τριάδας αυτής, ποιον βλέπεις έτσι σαν πολύ έκπληξη. Το ξύλο μετά, πολύ το ξύλο μετά. Μετά γίνεται, δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Φενέρ, ναι. Είναι η Αρμάνη φέτος. Είναι ο Παναθηναϊκός λίγο πιο κάτω. Ναι. Εγώ ας πούμε τη Μακάμπη του Σφερόπουλου, επειδή ναι. Έχει πάει ο Σφερόπουλος, δεν μπορώ να τη διαγράψω. Άρα κατά σειρά, ας πούμε, βάζεις Ολυμπιακό και Αρμάνη αμέσως. Βάζω κυρίως Εφές. Η Εφές η οποία φέτος είναι. Ωραία. Αρκετά ποιοτική, αρκετά καλή, παρότι τον Αταμάν δεν τον έχουν ναι. Σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά επειδή έχει καλό ρόστερ και λεφτά. Φτιάχνει και ο προπονητής καμιά φορά από το ρόστερ. Όχι, είναι πολύ προπονητής. Εντάξει, παιδί, απλά, ναι, δεν φέτος είναι. Επειδή την ομάδα την έκανε αυτός, δεν βρέθηκε στην ομάδα που βρέθηκε πέρσι ναι. Και έχουν πέσει χρήματα, έχει κάνει ένα καλό ρόστερ. Και οι Εφές υπάρχουν παιχνίδια στο οποίο έχει παίξει πολύ καλά. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι. Εφές. Ολυμπιακός Αρμάνι, λόγω James. Φέτος είναι ομάδα που πραγματικά μπορεί να φτάσει μέχρι και το 4, λέω εγώ, και να πάει και με πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Mm. Ο Ολυμπιακός και μετά. Βράζουν όλοι μαζί. Παναθηναϊκό, Ζαλγκύρης, Μπαρτσελόνα ακόμα. Μακάμπι πίσω-πίσω. Η Χίμη κάποια στιγμή, η οποία φέτος μπορεί να μην έχει κάνει τις. Δηλαδή, νομίζω λίγο ο Μπαρτζόκος θα έχει χαλάσει φέτος. Ωραία. Πες λοιπόν ότι από την τριάδα αυτή που μου είπες, Εφές, Ολυμπιακό και Αρμάνι, πες ότι μια από τις τρεις μπαίνει στους τέσσερις, έτσι, στο Final Four. Ναι. Εκεί μετά πιστεύεις ότι μπορεί μια από αυτές τις τρεις ομάδες να κοντράρει τις άλλες τρεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τώρα. Εγώ είμαι μυθιστής. Παίζει τώρα Αρμάνι με Ρεάλ. Ωραία. Και είναι ο James ένα βράδυ και τα βάζει ξαπλωμένος και βάζει 37 πόντους. Κερδίζει Αρμάνι ή όχι. Κερδίζει. Κατάλαβες. Εκεί εγώ είμαι με Ιτούδη, ναι. Ο οποίος επειδή δεν έχει παθήσει ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, λέει ότι δεν γίνεται να έχουμε κάνει μία λίγκα. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Να έχουμε κάνει μία λίγκα να παίζουμε play-off μέχρι τους 8 και ξαφνικά εγώ που όλη τη χρονιά παλεύω από τον Οκτώβριο. Βρίσκεται ένας που μου βάζει 9 στα 11 τρίποτα και με στέλνει. Και έρχεται ο Σπανούλης. Ωραία. Και με σκοτώνει. Μπράβο. Αυτό δεν είναι άδικο για μένα. Είναι. Δηλαδή, αν η Ευρωλίγκα ήταν όπως παλιά, δηλαδή όμιλος, knockout, να πάμε Final Four. Πλέον όταν παίζουν όλοι με όλους. Το δίκαιο είναι η τελική, δηλαδή ναι. Περνάμε τα play-off, περνάει ξέρω εγώ η ΤΣΕΣΕΚΑ με τη Φενέρμπαχτσε και παίζει σειρά τελικών φίλε. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Είναι το Final Four, ναι, είναι πιο ωραίο για μένα και εσένα που το βλέπουμε. Πιο γιατί εμπορικό, όντως, πιο τηλεοπτικό, ναι, πιο γιατί όντως, πιασάρικο. Γιατί όντως μου βλέπεις ναι. Ότι μπορεί να κερδίσει, δηλαδή ας πούμε ο Ολυμπιακός να πήρε τις δύο Ευρωλίγκες δεν ήταν φαβορί. Φυσικά, έτσι. Ή όταν σωστό. Πρόπερση. Και πολλές φορές ήταν φαβορί και δεν το πήρε. Πρόπερση είχε πάει στο τελικό. Πρόπερση. Ήταν θαύμα το ότι πήρε στο τελικό, έτσι. Και πολλές φορές το πήρε ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός χωρίς να είναι το φαβορί. Ναι, οκ. Okay. Απλά πλέον επειδή η Ευρωλίγκα έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, που είναι πραγματικά πρωτάθλημα, ναι. Είναι άδικο το σύστημα να τελειώνει στο Final Four. Για κάποιον, ναι. Δηλαδή, η Φένερ που λέμε τώρα μπορεί να τελειώσει την κανονική περίοδο με 25-5. Και να τις κάσουν δύο τραυματισμοί. Και πολύ είπε στο 5. Ωραία, και να πάει στο Final Four να παίξει καλή ώρα που λες με την Αρμάνι. Και να δει ο James και να βάλει 35 πόντους και να δώσει 10 assists και να κερδίσει η Αρμάνι. Άδικο. Χαμένη. Άδικο. Θα πει η χρονιά. Ναι. Θα πεις εσύ ότι απέτυχε η Φενέρ. Άρα είσαι υπέρ του να γίνει ένα σύστημα περίπου σαν το NBA, ας πούμε. Ναι. Από τη στιγμή που παίζεται έτσι πλέον η Ευρωλίγκα, ναι. Είναι άδικο να κρίνεται στο Final Four. Αυτό δεν θα είναι και αυτό. Είπαμε δηλαδή ότι πριν μας αρέσει το Final Four. Δεν θα μας άρεσε όμως και η σειρά τελικών. Εγώ που δεν βλέπω μπάσκετ, έτσι, ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν βλέπω μπάσκετ. Ρε φίλε, θα κάτσω όμως να δω 20 παιχνίδια NBA ή Ευρωλίγκα. Ναι. Θα δω
τους τελικούς του NBA. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Έτσι. Άρα θα ήταν, πιστεύω, εμπορικό το να δούμε, να δούμε τώρα πέντε μάτς Τσεσεκά Ρεάλ. Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο, έτσι όπως είναι πλέον η Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, okay, αν χωράει βέβαια χρονικά με τα πρωταθλήματά του, τα εθνικά και όλα αυτά. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν πρωταθλήματα. Γι' αυτό σου λέω. Ενώ το NBA είναι αυτό. Παίζουν ανά δύο μέρες σχεδόν και κάθε μέρα κάποιες ομάδες παίζουν κάθε μέρα. Ναι. Έχουν διαφορετικό παιχνίδι, ας πούμε. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη. Θα το δούμε. Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινάει λοιπόν. Η διπλή εβδομάδα για την Ευρωλίγκα αύριο στις 7 είναι το Χίμκι Φενέρ. Στις 8 Ζαλγκύρης Εφές, ματσάρα είναι αυτό. Στις 9 Ολυμπιακός Μπασκόνια και στις 10.30 η Γκραν Κανάρια με τη Ρεάλ. Η αγωνιστική Τετάρτη έχει Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου. Παναθηναϊκός έχει θέματα. Ο Αντετοκούμπο έχει πάθει μία θλάση. Ο Λάγκφορντ έχει ένα θέμα εδώ και κάτι μέρες. Και είναι εξαιρετικά αμφίβολοι και οι δύο για να παίξουμε την Μπάγερν Μονάχου. Δύσκολο μάτσα. Ο Ρουσάφακα παίζει με τη Τσέσσεκα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα δύσκολα μέσα στο ΑΚΑ θα το πάρει το παιχνίδι. Η Μακάβη παίζει με την Μπουντούζνος και η Γερμανία παίζει με την Μπαρσελόνα στα παιχνίδια Τρίτη και Τετάρτη. Μετά Πέμπτη και Παρασκευή ο Ολυμπιακός έχει να πάει να παίξει τη Ρεάλ. Και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, παίζει. Κάτσε λίγο να το δω γιατί δεν το θυμάμαι. Πάει στη Ζαλγκύρης, όχι, πήγα πολύ πίσω. Όχι, όχι. Πάει στην Μπαρσελόνα ο Παναθηναϊκός. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Γενικά η Ευρωλίγκα είναι πολύ ανοιχτή ακόμα. Έχει και πάρα πολλά μάτς ακόμα. Έχει ακόμα 14 μάτς. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε πρόβλεψη για το που θα είναι οι δύο ομάδες. Όχι. Οι ελληνικές. Είναι αρκετά νωρίς. Ναι, δεν μπορεί να κάνουμε δύο ήττες, μπορεί να κάνουμε δύο ήττες. Λίγο πιο πάνω, ότι είναι και κάπου στο 4 γύρω-γύρω. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. 6. Ναι, το 6 πολύ, πολύ αισιόδοξο. Πολύ αισιόδοξο. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος θα παίζει για να μπει στην οκτάδα και ναι. Από εκεί και πέρα τι γίνει. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Φτάσαμε 9.30, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο του εναλλακτικού ντουέτου Παύλα Τριπλέτα, Παύλα ξανά ντουέτο και όλα αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν ήταν σε πολύ λόγω καλή εορτής, κατάσταση. Λόγω εορτή. Εντάξει, και λόγω εορτή. Και λόγω έτσι, υγείας φαινόταν, δεν ήταν και πολύ καλά. Είναι σε φάση να αρρωστήσει, φαινόταν. Δεν ξέρω αν μας κόλλησε και εμάς. Λοιπόν, πάμε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε έτσι μπασχετικά. Ξεκινήσαμε να λέμε κάτι για το Πρίγιοβιτ. Ναι. Από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι καινούριο. Εντάξει, νομίζω ότι να έχει πλέον, μέχρι τώρα. Ναι, το πλέον αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να γίνει το αυριανό ραντεβού με τον Ιβάν Σαββίδη που είναι προγραμματισμένο και νομίζω από εκεί και πέρα θα... Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα από αυτό το, ξέρεις, το ραντεβού. Πολλοί παράμετροι παίζουν, δηλαδή το πώς θα δώσουν οι άλλοι τα λεφτά, αν τα δώσουν τμηματικά ή όλα μαζί. Αν ψηθεί ο Πρίγιοβιτς να μείνει να πάρει το πρωτάθλημα και να φύγει μετά. Πολλά παίζουν ρόλο. Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμπειρικά έτσι το θεωρώ πολύ δύσκολο να μείνει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολύ δύσκολα. Είναι πολλά τα λεφτά, αυτά που λέγαμε και με τον Γιάννη πριν. Είναι δύσκολο. Θεωρώ... Και αυτό που δεν πρόλαβα να πω με τον Γιάννη είναι ότι... Εγώ σου λέω, είναι συμβόλαιο 4,5 χρόνων. Ναι. 4,5 χρόνων. Πάει στα 33,5 μετά. Εγώ σου λέω ότι να μην μείνει 4,5 χρόνια, να μείνει 3. Να μείνει 2. Ναι. Δύο χρόνια να μείνει. Ναι. Θα πάρει 10 ρε φίλε. Ναι. Είναι 5,5 εκατομμύρια και χώρια τα πριν που του δίνουν έτσι. 25 χιλιάρικα τον γκολ. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. 25 χιλιάρικα τον γκολ. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι σε ένα παίχτη που του δίνεται ένα τέτοιο συμβόλαιο. Θα μου πει ναι, αλλά όσοι πάνε εκεί είναι σαν νεκροταφείο για την καρδιά. Ναι, ρε φίλε. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι ο Πρίγιοβιτς το πήρε και απόφαση όσον αφορά, ας πούμε, γιατί ακούω αυτούς που λένε για την εθνική. Ότι άμα πάει, λέει, στην άλλη Τιτχάτ, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, ουσιαστικά κλείνει και την πόρτα της εθνικής. Θεωρώ ότι ο Πρίγιοβιτς έχει πάρει απόφαση ότι δεν θα παίξει στην εθνική τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια όσο παίζει βασικός ο Μίτροβιτς. Ναι. Και βάζει στη ζυγαριά πλέον αυτό που είπαμε πριν, την τσέπη. Εφόσον δεν πρόκειται, σου λέω, να παίξω στην εθνική, πάω να πάρω 5,5 εκατομμύρια το χρόνο και όχι ένα 200. Να βάλω και 30 γκολ σε δύο χρονιές. 30 γκολ είναι άλλα 750 χιλιάρικα. Από τα γκολ. Και νομίζω ότι έχει και ένα πρέμιο για νίκες. Ναι. Άρα, δηλαδή, στα 5,5 εκατομμύρια που βγαίνουν το χρόνο, στα 4,5 χρόνια, τα 25 εκατομμύρια, αυτός μπορεί να πάρει 6,5 το χρόνο. Με βάση τις νίκες και τα γκολ. Δεν είναι λίγα λεφτά, παιδιά, τα 6,5 εκατομμύρια. Έτσι. Τρεις χρονιές παίζεις και βγάζεις 20 εκατομμύρια. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Και επίσης πρέπει να έχουμε πάντα στο νόμο ότι όταν ένας παίχτης έχει πάρει την απόφαση να φύγει, 9 στις 10 φορές φεύγει. Ναι. 9,5 στις 10 φορές φεύγει. Και τη μισή φορά που δεν θα φύγει. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα, αλλά επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο και ξέρω την ψυχολογία του. Έτσι. Είναι ξενερωμένος. Ναι. Αν δεν φύγει, δεν θα είναι ο ίδιος. Πέρσι σε ένα λάλαγο σκηνικό. Όχι ότι θα. Περίμενε, για να μην παρεξηγηθώ. Όχι ότι θα είναι τσατισμένος. Ναι, 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 οκ. Okay.
θα τον επηρεάσει. Θα το έχει στο μυαλό του, έτσι, ρε παιδί μου, ότι μήπως έπρεπε ο Λακαμάς να πάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το τετράμινο, πεντάμινο δεν θα είναι ο ίδιος. Καλώς είχε ένα ανάλογο σκηνικό και πέρσι με τον Μπρίγιοβιτς από την Κίνα τότε. Ναι, Ζουανζού, όπως λέγεται. Ο ΠΑΟΚ όμως του άλλαξε τη ψυχολογία στη λογική ότι του έδωσε ένα νέο συμβόλαιο. Μπράβο. Με περισσότερα χρήματα. Τώρα πώς θα το δώσει. Προφανώς και κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα. Απλά το ζήτημα τώρα ποιο είναι. Ότι ο άλλος δίνει 5,3. Ναι, πώς δηλαδή, θα του δώσει 3. Να του δώσει 2 και να του δώσει 2,5. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί να τα χρήματα. Μπράβο. Δεν γίνεται. Ωραία. Όσο οπότε και να του δώσει και 2,5 και 3 να του δώσει, θα είναι 3 εκατομμύρια μείον. Ναι. Το ναι. χρόνο. Έτσι είναι. Το χρόνο. Έτσι είναι. Μπράβο. Έτσι είναι. Οπότε είναι. Σε βάθος τριετίας που λες εσύ, πες ότι δεν είναι τα 4,5 χρόνια. Πες ότι είναι 3 χρόνια. Είναι 10 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Ναι, μείον. Ναι. Όχι, ό,τι και να πολλά τα λεφτά. Είναι, πολύ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δηλαδή δεν του δώσανε οι Άραβες 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. 3. Να πεις έλα μωρέ, ένα 200 παίρνει, 3 θα πάρει εκεί. Αν το πάγουν να του πει, ξέρεις τι, μείνε με 2 ρε. Ναι. Να πεις ότι ναι, μπορεί να μείνει. Για να παίξεις το Champions League του χρόνου, ξέρω εγώ, να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Okay. Θα το δούμε, νομίζω ότι αύριο από το απόγευμα και μετά. Στη δική μου τη λογική. Ειδήσεις, γενικά, όσοι έχουμε συναναστραφεί με παίκτες είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ, και αυτό θέλω να το καταλάβει και ο κόσμος. Το 80 με 85% ό,τι και αν κάνει, το κάνει με γνώμονα τι τσέπη του. Είναι και δεν είναι κακό αυτό. Ναι, είναι επαγγελματίες. Δεν είναι κακό. Δεν το λέω για κακό. Έτσι. Είναι η δουλειά του. Άμα έρθει τώρα. Αυτή η δουλειά του θα γίνει για 15 χρόνια, ναι, πάνω κάτω, από τα 20 μέχρι 35. Μπράβο. Και ναι, ό,τι βγάλουν είναι από εκεί. Ναι. Όσα περισσότερα λοιπόν βγάλουν τότε, σε αυτή τη 15 ετία, από αυτά θα ζήσουν στην πορεία. Ναι. Αυτό να έχετε στο νου. Παίρνουμε εμείς εδώ στο Λίμπερο 3.000 το μήνα. Ναι. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Βασίλης Κόντουψ απνιγή. Ναι. Ωραία. Έρχεται τώρα Λυδία Φιλιππισία 94,2. Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Και σου λέει, έλα εδώ 6.000. Ναι, θα πας. Θα πας. Θα πάω, ρε φίλε. Θα ψάλνεις και θα ψάλνεις κιόλας. Ναι. Έτσι είναι. Νοείται. Έτσι είναι. Έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος. Λέει, έλα να βάζεις μουσική. Δεν πας. Θα πας με 6.000. Βεβαίως. Μπορεί να έχει κι άλλα. Κοσμοράδιο. Ναι. Κοσμοράδιο, να παίζουμε οικονομικό και τέτοια. Εννοείται. Βασιλικά Μαρία. Πάρουμε και τον Βασίλειο εδώ, είναι δικότητά του. Θα βάζει Μακρόπουλο και Οικονομόπουλο. Το ναι, καλύτερό του. Ναι. Στροφή στην ποιότητα. Θα δει με 6.000 το μήνα πώ θα τα κάνει αυτά. Α, μπράβο. Ετοιμάζει. Μήπω έχει πρόταση, Βασιλικά Βαδία. Σοκ στο Λίμπερο. Πρόταση από τον το Κοσμοράδιο Βασίλη Καβαδία. Τέλο πάντων. Λοιπόν, κάπως έτσι το σκηνικό με τον Μπρίγιοβιτς. Είναι πραγματικά μαζί με την κακοκαιρία, είναι τα, τα δύο θέματα αυτά που συζητιούνται στην πόλη. Ναι. Αυτό αν έφυγε, πότε φύγει, μα γιατί να φύγει, μα όχι, θα μπορούσε και να μείνει. Και η κακοκαιρία έχει και τόσο άλλο πολύ πλέον. Ναι, πλέον η κακοκαιρία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και όλοι ασχολούνται με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Τέλος πάντων, okay, η αλήθεια είναι ότι. Το θέμα είναι, Νίκο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι. Όχι, διαβάζω δηλαδή, έτοιμη ΠΑΕ ΠΑΟΚ για πάνε ενδεχόμενο. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Αυτό δηλαδή είναι έτοιμη. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Δηλαδή έχει κάνει κάτι, μια προεργασία. Έχει κάνει επαφές, έχει μιλήσει με πέντε μάνατζερ. Τώρα αυτές τις μέρες, δηλαδή από. Ή περιμένουν το οριστικό. Περασμένη Παρασκευή, Παύλα Σάββατο, που πια το πήρανε. Ζεστά, εντελώς σίγουροι ότι παίζει. Φεύγει. Ναι. Κάπου από εκεί και μετά άρχισε να γίνεται, ξέρεις. Και πάλι. Να δούμε εδώ τη λίστα. Ναι. Και κάτσε να περιμένουμε να έρθει και ο πρόεδρος την Τρίτη. Μήπως ναι, και ναι, αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πάλι θα φτάσουμε 25 Γενάρη, 25-27 Γενάρη και θα περιμένουμε 31 Γενάρη έτσι τις τελευταίες ώρες εκεί 10 η ώρα το βράδυ 11, μήπως και ανακοινωθεί κάτι. Ναι. Και τι θα είναι αυτό το κάτι. Επίσης, είναι κάτι το... Ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι για τον ΑΚΠΟ με δεν έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κάπου τόσο δεν έδωσε. Κάπου 700-800 κάπου. Είναι ένα παιδί 23 χρονών. Ναι. Προέρχεται από την Arsenal. Εγώ λέω ότι είναι ένα παίκτη πολύ καλού επίπεδου. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Είναι, φυσικά. Δεν ξέρω αν είναι αντιπρίγκοβιτ τώρα που μιλάμε, δηλαδή δεν να το μπει ξέρω μέσα αυτό και να σου βάλει 15 γκολ μέχρι το τέλος σεζόν. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ένα παίκτη, τον οποίο πλήρωσε, επένδυσε, εντάξει. Βλέποντα και λίγο την επόμενη μέρα, θα πω εγώ. Ναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Δηλαδή για να πα να δώσει για ένα πληρωματικό φορ. Ένα εκατομμύριο. Να πληρώσει ένα εκατομμύριο, να του δώσει ένα καλό συμβόλαιο. Παίκτη που προέρχεται από την Αγγλία, που είναι Άγγλο, που μεγάλωσε μέσα στην Arsenal και όλα αυτά. Ναι. Πάει να πει ότι τον βλέπει σαν το. Το επόμενο βήμα. Okay. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τώρα έτοιμο. Καταρχάς αύριο δεν θα μπορεί είναι, να είναι στην Πάτρα. Δεν θα είναι αύριο στην Πάτρα γιατί έχει μια ίωση από τον Νίκο, δεν μπορεί να είναι έτοιμο. Ναι, okay. Αλλά είσαι σε βάση φάση του χρόνου που πήρε, ναι, δεν γίνεται να είναι έτοιμο. Okay. Είσαι σε φάση να τον κάνει σιγά σιγά να είναι έτοιμο. Έπρεπε ήδη να το έχει κάνει αυτό. Ναι, ακριβώς. Γιατί τον Μπρίγιοβιτς πέρσι δεν τον πήρε τζάμπα. Πρόπερσι, συγγνώμη. Ναι. Έδωσε καλά λεφτά στον άλλο. Με το που ήρθε ο Μπρίγιοβιτς αμέσως άρχισε αυτά τα χρήματα. Να τα κάνει απόσβεση. Να τα φέρνει πίσω. Ακριβώς. Ωραία. Δεν έχεις κάτι άλλο τώρα από πίσω. Και αν δεν έχεις, θα βγεις Ιανουάριο με πόσα χρήματα για να πάρεις ένα παίκτη.
Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς τον είχε πάρει τότε 2,2, αν θυμάμαι καλά, που ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Τόσα θα δώσει και τώρα, 1,5-2 εκατομμύρια. Να πω. Για μένα πάγκο τον Πρίγιοβιτς. Υπάρχει μετά η δικαιολογία σε εισαγωγικά ότι ακόμα δεν εγκληματίστηκε και πρέπει να μάθει την τακτική. Με τον Πρίγιοβιτς είχε πετύχει πραγματικά λίρα 100, δηλαδή. Και μπράβο στον Ίβιτς, έτσι. Για μένα, και αν του καταλογίζουμε του Ίβιτς οτιδήποτε άλλο, σε αυτό μπράβο. Συμφωνώ. Μπράβο. Είχε δώσει ένα ποσό μεγάλο για τα δεδομένα του, αλλά ποσό το οποίο το άξιζε ο συγκεκριμένος παίκτης. Και το ποσό αυτό, ρε παιδί μου, βγήκε σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, το ότι εσύ είχες ένα επιθετικό που πλήρωσες 2 εκατομμύρια και του δίνεις 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, έβγαινε στα παιχνίδια. Εγώ δεν θα σου ξεχάσω. Έδωσε βαθμούς, σου έδωσε πόντους. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν πήρε ο ΠΑΟΚ τον Πρίγιοβιτς. Υπήρχε δυσαρέσκεια στην αρχή από τον κόσμο. Δεν τον ήξεραν τον Πρίγιοβιτς πολύ. Ναι, αλλά βλέποντας και ποιος είναι αυτός. Και... Ναι, αλλά βλέποντας τα νούμερα του, καταλάβαινες ότι είναι ένας παίκτης. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν το όνομα. Δεν ήταν, ας πούμε, ο Μπερμπάτοφ, δεν ήταν ο Αραούχο, δεν ήταν ο Σκόκο που ακούμε συνέχεια χρόνια. Ας πούμε, πάρε το Σκόκο. Ναι. Δεν ήταν τέτοιου βεληνικού παίκτης στα αυτιά του κόσμου του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι, όταν έμπαινες μετά και έβλεπες τους αριθμούς, βέβαια, λίγο αναθεωρούσαν. Αλλά όταν ανακοινώθηκε ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ, εγώ δεν είδα χάρα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Είδα μια επιφυλακτικότητα. Mm-hmm. Να τον δούμε και ναι, και εκείνο και Σέρβος και. Mm-hmm. Αυτό. Βγήκε, βέβαια. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μείνει άνθρωπος, εσύ. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν ξέρεις και εσύ, εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Και δεν το ρωτάω με κάποια έννοια, απλώς έτσι εγκυκλοπαιδικά να το πω να μάθω. Ο Κουλούρης έχει δυνατότητα να ανακληθεί ο δανεισμός. Δεν νομίζω. Όχι, έτσι. Κοίταξε, και είναι λογικό. Θεωρητικά. Αυτό. Δεν μπορεί σε μια ομάδα να, τώρα. Να, και ο Μιστακίδης να στα κάνει και γύρισε. Για να ξαναφύγει, αλλά οκ. Okay. Ναι. Απλά νομίζω ότι θα είναι λάθος και για τον Κουλούρη, λέω εγώ. Μπράβο. Και θα είναι λάθος και για τον Πάου. Γιατί ναι. Πάλι και να έρθει. Δεν θα έχει το χρόνο που έχει στον Ατρόμητο. Άμα του το υποσχεθείς. Δεν νομίζω. Άμα είναι ας πούμε, στη συμφωνία ότι ξέρεις τι, έλα και θα είσαι βασικός. Θα είσαι ο Αντιπρίγιοβιτς. Δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ. Κουφό, βέβαια. Έτσι το ρωτάω τώρα. Δεν εννοώ κάτι. Ούτε θα είναι λάθος και για τον Ατρόμητο. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι μεγάλο λάθος. Στα μέσα της σεζόν. Και σε τέτοιο επίπεδο ομάδων δεν νομίζω να υπάρχει δυνατότητα ανάκληση δανεισμού. Γιατί ο Ατρόμητος έκανε τον επιθετικό σχεδιασμό του βάσει του Κουλούρη. Έτσι. Ναι. Δεν μπορείς τώρα να τον πάρεις πίσω. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Ατρόμητος να ψάξει να βρει επιθετικό. Mm-hmm. Γιατί εσένα σου σηκώθηκε το τηλέφωνο και είπες πάω να πάρω τον Κουλούρη πίσω. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε. Προφανώς και αν ο Πρίγιοβιτς τελειώσει αυτό το θέμα με την άλλη Τιχάντ και συνεχίσει εκεί, ο ΠΑΟΚ θα βγει στην αγορά για να πάρει παίκτη. Να δούμε ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι, πότε θα έρθει. Και να δούμε αν από αυτό το ραντεβού που είναι να γίνει αύριο. Γιατί εγώ όταν μιλάμε για Ιβάν Σαββίδη, ποτέ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα γίνει το ραντεβού και είναι σίγουρο θα είναι εδώ και τέτοια. Έτσι, πάντα κρατάς με πισινή. Ένα κεφάλαιο είναι το δεν ξέρουμε αν θα γίνει και τι θα γίνει κτλ. Και λογικά θα γίνει πάντως. Ναι, μπράβο. Okay. Και το άλλο το επεισόδιο του σεναρίου είναι το τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού. Ναι. Τι θα υποθεί. Δηλαδή, τι μπορεί αύριο ο Σαββίδης. Μπείτε τώρα στην ψυχολογία, μπείτε στο σώμα του Σαββίδη. Έρχεται ο Πρίγιοβιτς. Γεια σου, Αλεξάνδρ, γεια σου, Ιβάν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ωραία. Τι του λες του Πρίγιοβιτς. Έχει αυτή την πρόταση. Τι μπορείς να του πεις. Καλή επιτυχία, αγόρι μου, σε ευχαριστώ για όλα, να είσαι καλά. Αλεξάνδρ, επειδή με έπιασε η περηφάνεια μου, πόσο ναι, δίνουν αυτοί, 5,3. Ωραία. Εγώ σου δίνω 6. Βεβαίως, πρόεδρε, θα μείνω. Φαντάζεσαι. Μετά θα και να είναι ένα συμβόλαιο 6 εκατομμύρια, λέμε τώρα που δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και το επόμενο συμβόλαιο, το υψηλότερο, να είναι 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, oh. Γίνεται η ομάδα. Θα μπαίνει ο Ίβιτς μέσα και θα βαράει σφαλιάρες στους συμπαίκτες του, θα του καθαρίζουν τα παπούτσια. Θα βαρέλε και θα σου πει παιδιά, κοιτάξτε, θα δείτε. Εγώ θέλω 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Γιατί ταξίζουν. Θα γυρίσει ο Κίτσου και θα σου πει εγώ θέλω 1,5. Τέλος πάντων, οκ. Είναι μια πολύ. Αυτό είναι μετά κατάσταση. Να απλά δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για τον Πρίγιοβιτς, γιατί είναι αυτό το ραντεβού που είναι να γίνει αύριο και να δούμε τι θα συμβεί από. Ξέρουμε από αυτό. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω όταν είναι για ραντεβού με Σαββίδη. Αυτό. Και άμα αρχίζει να μιλάει, Σαββίδη μπορεί να τελειώσουν και ποτέ να σου πω ότι θα γίνει σίγουρα και πότε και πόσο θα κρατήσει. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω επειδή είναι μεγάλο το θέμα και σοβαρό, θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει το ραντεβού. Καλά, ναι. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο το ποσό, είναι τεράστιο το θέμα για τον Πρίγιοβιτς και νομίζω ότι ο Σαββίδης σέβεται, ρε παιδί μου, τους αθλητές όταν είναι τόσο σοβαρά τα θέματα και τόσο λεπτές ισορροπίες, είτε οικονομικές είτε αγωνιστικές, και νομίζω ότι θα γίνει το ραντεβού. Σε μένα πόσο θα κρατήσει. Και πώς θα βγουν οι ειδήσεις μετά και τι θα είναι αυτές οι ειδήσεις. Ατζέντης τώρα, ρε φίλε, τι ωραία θα τσεπώσει. Όπου ο Ατζέντης τώρα θα είναι σαν αμένα κάρβουνα. Εντάξει.
Ωραία πράγματα. Αυτές είναι δουλειές. Ναι, και εμείς παλεύουμε τώρα με ταλέντα και περιμένουμε να βγουν και παίζουν στην καρδία και χαιρόμαστε που παίρνουν τόσα χι λεφτά το μήνα. Ναι. Ένα τέτοιο παίχτη να έχεις. Θα πάρεις τώρα στα. Πόσα θα πάρει ο Πρίγκιπιτς τον χρόνο, 5,5. 5,5, ναι. 10 εκατομμύρια μάλλον είναι μεταγραφή. Ένας μάνατζερ παίρνει γύρω στο 12-15%. Βάλε 1,5 εκατομμυριάκι λοιπόν από εκεί. Και αν έχει κάνει και ιδιωτική συμφωνία με τον παίχτη να παίρνει και το 10% του συμβόλαιό του, είναι στα 4,5 χρόνια άλλα 2 εκατομμύρια. Από την υπόθεση Πρίγκιπιτς, ο μάνατζερ θα πάρει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Καλά είναι. Εντάξει, για τα πρώτα έξοδα. Καλά είναι. Είναι καλά, συμπαθητικά. Αν σκεφτείτε και τη δουλειά που έχετε κάνει, δηλαδή να κάνεις κανένα δύο κολομπαρέματα για κανένα 5 τηλέφωνα, καλά λεφτά είναι λες, για αυτή τη δουλειά που το είναι. Το λες, όχι, εντάξει. Βέβαια τα ποσά αυτά που είπαμε τώρα είναι τρελά, έτσι, νούμερα. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα manager league, να ξέρεις, έχει πολύ. Πρέπει να είσαι ευγενικός, να κρατάς ισορροπίες, ναι. Να μην στεναχωρήσεις κάποιον. Τα κολομπαρέματα αυτό εννοώ. Ναι. Να μην αδικήσεις κάποιον, να μην χαλάσεις τη σχέση σου με κάποιον και ας μην τον γουστάρεις. Και ας μη σε γουστάρει. Ναι. Να κρατήσεις την ισορροπία ότι και εσύ τον έχεις ανάγκη, την χ ομάδα, αλλά και η χ ομάδα που δεν σε γουστάρει, το χαρακτήρα σου, και αυτή η ομάδα σε έχει ανάγκη. Ναι. Γιατί θα σηκώσει μια μέρα το τηλέφωνο 29 Ιανουαρίου και θα σου πει, κύριε Μοσχοβίτη, θέλω να μου βρείτε ένα εξτρέμ γιατί μου τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ. Θέλω να μου βρείτε ένα αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν πρέπει να τον εξυπηρετήσεις αυτόν. Και ας μην τα πας καλά με αυτόν. Έτσι είναι. Αυτά είναι, πώς τα είπες, κολομπαρέματα. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, ωραίος όρος. Αύριο ο Πάκ παίζει στην συνέδρα της Παναχαϊκής. Ναι, πήγε χωρίς Πρίγιοβιτς, χωρίς Ακπομ, ναι. Χωρίς Μάτος. Άρα Καρέλη μπροστά. Και χωρίς, βλέπω άλλη επιλογή. Ναι. Στις 5 είναι αυτό το παιχνίδι. Πας Γιάννα Πανιώνιος παίζει επίσης στις 3. Ξάνθη Ολυμπιακός 5 και 4. Και Εργοτέλης Όφης στις 7.30. Πρώτα παιχνίδια για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Θεωρητικά ο Πάκ έχει εύκολο έργο, αλλά εντάξει είναι. Διπλά μάτς, έτσι. Διπλά μάτς, είναι παιχνίδι μετά από 3 εβδομάδες. Ναι. Υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα που αλλάζει πάλι τα δεδομένα. Ποια? Αυτή η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που έχει να κάνει με την προσφυγή που έκανε ο Ολυμπιακός για την αλλαγή τέλος πάντων, ναι, της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Κυριακή στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης οριστικά. Πάει στη 16η αγωνιστική πλέον το πρωτάθλημα. Δεν παίζει με τα Γιάννα. Όχι. Μάλιστα. Καθώς. Το Διαιτητικό Δικαστήριο με 3-2 αποφάσισε. Άρα πάμε για εμβόλυμη λοιπόν μετά. Ναι, η 15η θα γίνει κάποια στιγμή εμβόλυμη. Μάλιστα. Και το πρωτάθλημα συνεχίζεται όπως ήταν πριν την προηγούμενη απόφαση. Σαν να έγινε. Ακριβώς, σαν να έγινε η αγωνιστική. Προχωράμε στην 16η. Κατάλαβα. Αυτό αλλάζει κάπως και τα δεδομένα πριν στην πορεία. Φυσικά, προγραμματισμός. Που λέγαμε για τα παιχνίδια τότε του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ήταν ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Τώρα πηγαίνει πιο πίσω μια εβδομάδα, οπότε είναι πριν τα ευρωπαϊκά μάτς του Ολυμπιακού, πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτά είναι τα δικά μας τα ωραία, όπως και να τα κάνουμε. Και φύγαμε λίγο από το μπάσκετ. Δεν είπαμε πότε παίζει ο ΠΑΟΚ και με ποιον ώρες και τέτοια. Είπαμε απλώ ότι παίζει αύριο, νομίζω, έτσι, ο ΠΑΟΚ. Ναι, αύριο, 5 ώρα. Αύριο, αύριο 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ. Αύριο 7.30, εδώ. Ναι, με τη Χάπολ Χολών. Μάλιστα. Σημαντικό παιχνίδι. Να πάει ο κόσμος να βοηθήσει. Σημαντικό παιχνίδι για την πρόκριση. Αύριο 7, με μια καλή ομάδα. Άρα τελειώνει αύριο η μπάλα, δηλαδή 7 η ώρα, και καπάκι μπάσκετ. 4 ώρες ΠΑΟΚ λοιπόν. Είναι παιχνίδι καλό. Εγώ νομίζω ότι αν το γήπεδο έχει κόσμο που μπορεί να το κερδίσει. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να το κερδίσει. Ναι. Απλά είναι αρκετά παιδικό μάτς. Δεν είναι. Η Χάμπελ έχει πολύ καλούς Αμερικανούς. Είναι μία νίκη πάνω από τον ΠΑΟΚ στον όμιλο. Άρα αν καταφέρει να την κερδίσει, θα... λογικά είναι και μια διαφορά 4 πόντων που έχει να υπερκαλύψει. Μπορεί να καλύψει και αυτή τη διαφορά. Και να είναι πολύ ζεστός μέσα στην πρόκληση. Όχι ότι αν κερδίσει πέρασε ή αν χάσει αποκλείστηκε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό μάτς για την εξέλιξη στο Basketball Champions League που επιστρέφει και αυτό. Είχε διακοπεί και αυτό 3 εβδομάδων περίπου, ναι, μέσα στις γιορτές. Από αύριο ξαναξεκινάει η διαδικασία των διπλών και τριπλών αναμετρήσεων μέσα στην εβδομάδα και για τον ΠΑΟΚ, μέσα στα διάφορα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, γεμάτη εβδομάδα. Γεμάτη, ναι, γεμάτη. Λοιπόν, οπότε αυτά από εμάς. Έτσι, τραβήξαμε σήμερα λίγο μπασχετικά, λίγο ποδοσφαιρικά, λίγο έγινε αχταρμάς η εκπομπή, αλλά ήταν ειδικών συνθήκων η εκπομπή. Είναι πώς αύριο λείπει ο Ακπομπ και ο Πρίγιοβιτς. Ακριβώς. Ναι, έτσι, δηλαδή ήτανε λίγο... νιώθω Καρέλης του Λίμπερο. Ήταν λίγο ειδικές οι συνθήκες για σήμερα. Πρωτοχρονιά εντωμεταξύ με είπανε ότι είμαι ο αυτιάς του Λίμπερο. Ο αυτιάς, δηλαδή. Έκανα εορταστική πρωτοχρονιάτικη εκπομπή. Παρεμπιπτόντως έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε, κοιμόσουνα, μία του μηνός.
ήμουνα σε τραπέζι. Ναι. Τη μία δεν το πρόλαβα, το είδα αργά και την άλλη δεν το είδα καν. Δηλαδή το είδα μετά από πάρα πολύ ώρα το κινητό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Τάσος Τρέγκας και Ζάχος Ντρούλινγκ. Προσοχή όσοι κινήσετε την πόλη. Έχει αρκετό κρύο και όσοι είστε γύρω-γύρω, ειδικά. Κυρίω, ναι. Εμείς που μένουμε στα περίχωρα. Γενικότερα, αν δεν έχετε πολύ ανάγκη για να πάτε κάπου. Μην πάτε. Μην πάτε. Δεν πειράζει. Καλό είναι και το σπίτι, ένα κρασάκι, ένα τσαγάκι, λίγο καλό φαγητό. Κάτι μείον 2, κάτι μείον 3 στο κέντρο, κάτι μείον 10 στα γύρω-γύρω. Ναι. Προσοχή τώρα το βράδυ, ιδίως εσείς που οδηγάτε, γιατί το νερό που ήταν το πρωί, οι βρεγμένοι δρόμοι από το λιωμένο χιόνι, μετά τις 10-11 το βράδυ γίνεται πάγος. Έχετε το νου σας λίγο. Και εσείς που οδηγάτε έτσι και νύχτα, γιατί τώρα που ερχόμουν στις 7.30 συνάντησα στο απέναντι ρεύμα της Εγνατίας εδώ δύο αυτοκίνητα χωρίς φώτα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, ανάψτε. Δεν είναι τα φώτα του δρόμου, δεν είναι για τέτοιο. Ανάψτε και στα φώτα. Να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι τα αυτοκίνητα μέχρι στιγμής δεν πληρώνουν ΔΕΗ. Εντάξει, ανάψτε το φως. Δεν πειράζει. Να σας βλέπουμε και εμείς απέναντι. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Από Νίκο Μοσχοβίτη. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ, ό,τι κάνετε. Γεια σας.